Καλησπέρα σας. Βράδυ Τρίτης. Παρεμβάσεις στο Blue Sky. Με το κοινωνικό μέρισμα μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού να κυριαρχεί στην επικαιρότητα αλλά και στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων, μια και ο καθένας δίνει τη δική του εκδοχή για όλη αυτή την ιστορία. Και κυρίως οι πολίτες, όλοι εσείς οι οποίοι περιμένετε να πάρετε το χριστουγεννιάτικο μποναμά, 3,4 εκατομμύρια. Ορίστε. Για το 3,4. Εκατομμύρια άνθρωποι. Τι είπα εγώ. Νόμιζα ότι... Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε. 3,4 εκατομμύρια πολίτες λέω. Ακριβώς. Εδώ περιμένουν το χριστουγεννιάτικο μποναμά. Πρόδωσε την παρουσία της η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανό Φωτίου. Είναι εδώ κοντά μας για να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα απόψε. Συγκεκριμένα παρακαλώ πολύ και άρα θα προσπαθήσουμε να ακτινογραφήσουμε, να διευκρινίσουμε, να διαλευκάνουμε, να αποκρυπτογραφήσουμε, να το κάνουμε λιανά όλη αυτή την ιστορία η οποία προκαλεί και πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Καλησπέρα σας κυρία Φωτίου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Ξέρω ότι από το πρωί είσαστε στο πόδι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι 10 παρα 10, 10 παρα 5 πάει. Και συνεπώς εκτιμώ το ότι μετά από μια δύσκολη μέρα είστε εδώ κοντά μας για να δώσετε απαντήσεις και σε εμάς αλλά και στους πολίτες. Okay, καλησπέρα okay. Και στους δύο συναδέλφους, τον κύριο Γιώργο Κουνταλάκη και τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν. Αντίσχολίου, ναι. Επίτρεψέ μου να πω ότι απόψε όντως θα έχει μια χρησιμότητα ναι. Να πάρουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ναι. Εχθές την ώρα που μιλούσαμε για το κοινωνικό μέρισμα. Ας πούμε, ήρθαν ερωτήσεις που εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ, όπως αν το ποσό το οποίο ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τα ποσά μάλλον αφορούσαν το τεκμαρτό ή το πραγματικό εισόδημα. Ναι. Και καλό θα ήταν να αξιοποιήσουμε την παρουσία της κυρίας Φωτίου για ουσιαστική ενημέρωση. Μάλιστα, μάλιστα κύριε Γιάννη. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι όπως ξέρετε. Να πω μόνο ότι κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο, ψηφίζεται την Πέμπτη με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Έτσι και τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι να αλλάζει τη στάση από πέρσι. Θα μας τα πει στο δεύτερο μέρος ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος του κόμματος, τον οποίο θα έχουμε επίσης κοντά μας, να λέει ότι θα ψηφίσουν ναι επί της αρχής, αν και επί της αρχής διαφωνούν. Ορίστε, κύριε Γιάννη. Υπάρχουν μερικά πρακτικά ερωτήματα που φυσικά η κυρία Φωτίου είναι αρμόδια να απαντήσει μόνο σε αυτά. Δεν είναι πολιτικά τα επιχειρήματα. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό το θέμα του εισοδήματος. Μου το είπαν και εμένα αρκετοί, διότι είναι η φορολογική δήλωση το εισόδημα. Διότι αν είναι μόνο η φορολογική δήλωση, τότε εγώ ας πούμε αισθάνομαι ότι κάποιος ο οποίος φοροδιέφυγε και είναι φοροφυγάς, θα πάρει το κοινωνικό μέρισμα από κάποιον άλλον που ήταν έντιμος εργαζόμενος και ο οποίος έδινε νομοταγής, έδινε όλους τους φόρους, έκοβε όλες τις αποδείξεις. Αυτός θα πληρώσει το φοροφυγά που δεν έκανε τη φορολογική του δήλωση, δεν έδινε φόρο. Ναι. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε. Αυτό είναι και βαθιά ανήθικο και βαθιά άδικο. Ωραία. Αν συμβεί, λοιπόν, έτσι δεν είναι. Ωραία. Αφού λοιπόν το πρώτο ερώτημα και των δυο σας είναι για το ποιο θα είναι το κριτήριο, ποιο εισόδημα θα υπολογίζετε. Ορίστε, κυρία Φωτίου, το έχετε πρόχειρο. Βεβαίως. Είναι τα εισοδήματα τα οποία έχουν δηλωθεί και τα οποία μέσω της ειδίκας θα διασταυρώνονται από τις βάσεις δεδομένων του κράτους και από το τάξη, αλλά και από όλες τις βάσεις δεδομένων του κράτους. Η παρατήρηση του κυρίου Λοβέρδου θα έλεγα ότι ισχύει γενικώς, διότι όπως ξέρετε κύριε Λοβέρδο, θίξατε ένα θέμα από τη μια το μεγάλο φοροφυγάδα, αυτόν ο οποίος έχει καταφέρει και όλα και τα βγάζει και έξω ή και κάνει και άλλες δουλειές όπως είδαμε πρόσφατα με παραδείσους, και θίξατε όμως και τη μαύρη εργασία, γιατί μόλις αυτό που είπατε, η φοροδιαφυγή που είπατε, είναι επί της ουσίας η μαύρη εργασία. Δηλαδή και αδήλωτη. Και αυτό που δεν κόβει αποδείξει, αλλά και αυτό που λέτε. Πολύ σωστά. Η αδήλωτη, η μαύρη εργασία από την άλλη. Νομίζω είναι μεγάλα θέματα. Λοιπόν, μπορεί να εμφανίζεται κάποιος ως άνεργος, ενώ στην πραγματικότητα έχει εισόδημα, έτσι δεν είναι. Ναι, μπορεί. Μπορεί αυτό, αλλά θυμάστε ότι για πρώτη φορά φέτος και από πέρσι, δηλαδή που αναδιοργανώσαμε όλο το ΣΕΠΕ. Έχουμε εξαιρετικές, αν θέλετε, έγιναν μεγάλες πληρωμές από τις φοροφυγάδες και από όσους έπιασε το ΣΕΠΕ στη μαύρη εργασία, στην αδήλωτη εργασία, πολύ μεγάλα πρόστιμα
τα οποία ήταν αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, όπως είπε και ο, νομίζω, Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, πριν μερικές ώρες, ναι, χτες, στο Financial, ναι, Times, αν, ναι, δεν κάνω λάθος. Ναι. Είπε ότι είχαμε πρώτη φορά, διπλή επιτυχία, φορά, λέει, και στη φοροδιαφυγή και στα έσοδα κτλ. Ναι. Είχαμε με την οικειοθελή αποκάλυψη, ναι, δηλαδή δηλώνει ο ίδιος... Πόσα λεφτά αποκαλύφθηκαν. Τέσσερα δις, κύριε Παυλόπουλε, εκ των οποίων αυτά που εισπράξαμε φέτος ήταν, ναι, τα 450 εκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν... Είναι... Προσύσπραξη. Είναι προσύσπραξη. Επίκυνται. Βεβαίως. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι το μεγάλο αυτό θηρίο που λέγεται μαύρη εργασία ή φοροδιαφυγή το έχουμε χτυπήσει όσο θα θέλαμε, αλλά ισχυρίζομαι ότι έχουμε κάνει πολύ σοβαρά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Τώρα, κυρία Φωτίου, πριν πάμε στο διάλειμμα, να ρωτήσω κάτι. Επειδή σήμερα σας χάλασε λίγο τη σούπα το Ταμείο των Εσόδων, έχει στέρηση 2,2 δις για το δεκάμηνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Σε σχέση με το στόχο που γίνεται. Μάλιστα, σε σχέση με το στόχο. Υπάρχει περίπτωση αυτό να επηρεάσει την εξαγγελία τη χθεσινή? Όχι. Δεν την επηρεάσει. Έχει επέλθει. Είσαι υπουργό τη κυβέρνηση, εσύ τώρα, πέντε μισό λεπτό την έχουμε εδώ πέρα. Μπορεί να το πάρετε πίσω, μπορεί να μην τα πάρουν τα λεφτά. Εγώ σε αυτή τη κυβέρνηση δεν είμαι και δεν θα ήθελα να είμαι, αλλά σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η συμφωνία που έχει γίνει με του δανειστέ. Σημασία έχει τι λένε οι δανειστέ. Όπω βλέπετε, τα ξέρει ο κ. Λοβάρδο. Άρα περιττεύω. Κοιτάξτε να δείτε, οι υστερήσεις ξέρετε ότι αποτυπώνουν στιγμές. Δεν είναι όλο το έτος. Στο τέλος του έτους, η πρόβλεψη αυτή η οποία έχει γίνει σε σχέση με το πόσα χρήματα είναι η εισπράξη στο τέλος, είναι αυτή που είναι η προβλεπόμενη. Το κοινωνικό μέρισμα το οποίο δίνεται από το πρωτογενές πλεόνασμα είναι αυτό, είναι συμφωνημένο και υπολογισμένο. Προφανώς δεν πάμε πίσω. Συμφωνημένο και με τους δανειστές. Και με τους δανειστές, ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι. Ώστε να μην έχουμε και τις μεγάλες συμμογές της αντιπολίτευσης που επέρσι έκλαιγε ότι δεν το συμφωνήσαμε με τους δανειστές. Δεν έκλαιγε. Σας έλεγε τώρα, ας θέλετε τα επιστολές. Πέρυσι έκλαιγε. Έλεγε, ναι, ότι δεν μπορεί να το ψηφίσει, γιατί εκτός των άλλων τεινάζαμε τη συμφωνία με τους δανειστές στον αέρα και θα είχαμε μύρια όσα δεινά. Φέτος λοιπόν, λέμε και οι δανειστές δηλώνουν ότι είναι συμφωνημένο, ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή και, ναι, ούτω καθεξής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πότε θα αρχίσουν να καταβάλλονται τα λεφτά? Πιστεύω ότι η διαδικασία, επειδή φέτος θα είναι μια διαδικασία σαφής, με την έννοια ότι θα ελέγχονται, όπως σας είπα, ηλεκτρονικά, μέσω ειδίκα, αλλά και με τη δική σου εντολή, γιατί πρέπει να δώσεις μία εντολή για να μπορέσει η ΔΙΚΑ να κάνει αυτές τις διασταυρώσεις. Ναι. Δηλαδή τύπος αίτησης, ηλεκτρονικός πάντα. Ναι. Μέσω τάξης θα γίνει το αίτημα? Όχι μέσω τάξης. Αλλά... Μέσω της πλατφόρμας της ΕΔΙΚΑ. Ξέρετε, μάλιστα, την πλατφόρμα της ΕΔΙΚΑ η οποία... Θα ανοίξει λοιπόν η πλατφόρμα τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς. Θα ανοίξει μετά την ψήφιση. Και θα πρέπει όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση δηλαδή. Δεν θα είναι αίτηση. Είναι, μπαίνει με τον ΑΜΚΑ του και με τον ΕΦΚΑ. Ναι. Με το ΑΦΗΜΗ, με συγχωρείτε. Ναι. Και από εκεί και ύστερα έρχονται μπροστά του προσυμπληρωμένα όλα του τα στοιχεία. Ναι. Και αν συμφωνεί με αυτά. Ναι. Πατάει κλικ. Πατάει ένα κλικ. Και μπαίνει στην ουρά για την τεκταμείευση. Και συγχρόνως, επειδή έρχονται όλα τα στοιχεία προσυμπληρωμένα από το τάξη, ναι, ένα κομμάτι του, ναι, είναι και σε ποιο λογαριασμό της τράπεζας θα πιστωθούν τα ανάλογα χρήματα. Μάλιστα. Συγχρόνως γνωρίζει και ποιο είναι το ύψος των χρημάτων που θα του καταβληθεί. Αυτά τα χρήματα θα είναι ακατάσχετα? Είναι και ακατάσχετα. Υπάρχει περίπτωση και να μπουν σε λογαριασμό που έχει δώσει ο φορολογούμενος και ο οποίος δεν είναι ακατάσχετος και έχει πρόβλημα με το δημόσιο και να του τα πάρουνε? Αυτά τα χρήματα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα, ναι, είναι ρητό αυτό. Μάλιστα. Και θα μπουν στο IBAN που έχει... Βουλευτές θα πάρουν όπως πέρσι.
Αφού φέτος πρέπει να δηλώνεις ότι θέλεις να το κάνεις αυτό και δηλώνεις άρα ότι συνενείς το να σου δοθούν τα λεφτά, δεν θα μπορείς να δηλώσεις και καμία άγνοια. 2-11-18-600... Άρα δεν υπάρχει και αυτή η περίπτωση όπως καταλαβαίνετε. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τις δικές σας ερωτήσεις, το email της εκπομπής. Παρεμβάσεις @bluesky.gr έχουν έρθει ήδη αρκετά. Ξαναλέω, απόψε θέλουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Γυρίζουμε με τα ερωτήματα των πολιτών και τις διευκρινήσεις της κυρίας Φωτίου. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Θεανό Φωτίου, με τα κοιτάπια της εδώ πέρα για να αποσαφηνίσουμε τις απορίες και να απαντήσουμε στις περισσότερες δυνατές απορίες για την υπόθεση του κοινωνικού μερίσματος που εξήγηλε χθες ο κύριος Τσίπρας. Ορίστε, κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Λοιπόν, 2-3 ερωτήσεις έτσι για αρχή και μετά να ξαναμπούμε στα γενικότερα. Οι άνεργοι που φιλοξενούνται το παίρνουν το βοήθημα? Και μιλάει για αυτούς που φιλοξενούνται την προηγούμενη φορά που είχε δοθεί, νομίζω ότι είχε προκύψει πρόβλημα με τις φιλοξενίες. Επειδή τώρα αυτό που πιστώνεται, που θα πιστωθεί, θα είναι σε νοικοκυριά. Δηλαδή δεν πιστώνεται στην έννοια της οικογένειας, αλλά στο νοικοκυριό. Άρα εμπεριέχει και τους φιλοξενούμενους με αυτή την έννοια. Με τι ύψος θα είναι όλο αυτό το νοικοκυριό, δηλαδή η μάνα σου, ο πατέρας σου, εσύ, εφόσον εσύ είσαι φιλοξενούμενος, αυτό καθορίζεται από 2 αφημί. Το ένα είναι του πατέρα σου, αν είναι εκεί η σύνταξη, ή και της μάνας σου. Ναι, προσμετρώνται και τα 2 όλα, ποσά. Και τα 3, δηλαδή και τα παιδιά αν έχουν. Είναι, αν είναι, αυτό είπα τώρα. Εάν ως οικογενειακό είναι, εισόδημα, ας πούμε. Αν, ως εισόδημα να νοικοκυριού. Ναι. Είναι σαφές αυτό που λέω. Δηλαδή, εάν παίρνουν οι γονείς μία σύνταξη, ναι, οι μεγάλοι γονείς, ναι, μετράει σύνταξη. Συν το δικό σου που είσαι άνεργος, 0, συν τα παιδιά σου προσμετρώνται με την έννοια ότι μιλάμε για ένα νοικοκυριό 4 ατόμων ή 5. Τι είπαμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Και τα επιδόματα προσμετρώνται? Όχι. Όχι τα επιδόματα. Αν παίρνεις επίδομα ανεργίας, δεν προσμετράτε? Αν έχεις επίδομα ανεργίας, βεβαίως. Προσμετράτε. Βεβαίως, αλλά ξέρετε ότι το επίδομα ανεργίας. Γίνεται πάντως άθροιση των εισοδημάτων. Γίνεται άθροιση των εισοδημάτων, γι' αυτό ακριβώς λέμε. Μπαίνουν και νίκια και άλλα ενδεχομένως εισοδήματα που έχεις. Νίκια. Τα εισοδήματά σου. Όλα. Το εισόδημα είναι εισόδημα, όπως ξέρετε. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτό είναι πολυπρόσωπο το νοικοκυριό, έχει πλαφόν τα 18.000. ευρώ το χρόνο, στο πολυπρόσωπο. Καταλάβατε? Τι εννοώ? Δηλαδή, αν έχουμε ας πούμε 2 παιδιά και 2 ενήλικες, αυτό σημαίνει ότι αν έχουν 18.000 ευρώ... Αν ένας γονιός μένει στα παιδιά του, φιλοξενείται από τα παιδιά του. Α, ωραία. Έτσι, τότε θα προσθέσουμε όλα τα εισοδήματα. 67 ετών γυναίκα, ανασφάλιστη, ωραία, με εισόδημα 2.000 ευρώ το χρόνο, ωραία, από ένα ενίκιο μικρό μαγαζάκι, ωραία, ωραία, και κανένα άλλο εισόδημα. Ωραία. Και ούτε το μέρισμα ή όχι. Προφανώς, λέτε, 2.000 γυναίκα, άλλος σε αυτό το νοικοκυριό, τι παίρνει? Το θέμα είναι τι παίρνουν τα παιδιά της. Τα παιδιά. Αν τα παιδιά της έχουν εισόδημα πάνω από 16.000, συν τις 2, δεν το χάνουν. Δηλαδή, αυτό σας είπα, στις 18.000 όλοι. Τα παιδιά τους και οι άντρες ή οι γυναίκες των παιδιών τους, όλοι. Όλοι όσοι μένουν στο ίδιο σπίτι. Όλοι όσοι μένουν στο ίδιο σπίτι. Αυτοί που μένουν στο ίδιο σπίτι θα αθροίσουν το περισσότερο πλαφόν, 18.000 ευρώ το χρόνο. Μάλιστα. Ακόμα δηλαδή και μια γυναίκα αυτή που είπες μπορεί να έχει εισόδημα 2.000, αλλά επειδή φιλοξενείται στο σπίτι των παιδιών της, εάν τα παιδιά της έχουν εισόδημα πάνω από 16.000, άρα δεν το δικαιούνται κανείς στην οικογένεια αυτή. Καλά το λέω, κύριε Φωτίου? Καλά το κάνεις. Αν υπερβείτε το 18.000, η γυναίκα που φιλοξενείται από την κόρη της ή από το γιο της, αφού μένει στο ίδιο σπίτι, είναι το νοικοκυριό. Δεν μένει, ρε παιδί μου, μπορεί να μένει φέτος. Του χρόνου μπορεί να τη διώξει τη γιαγιά. Μπορεί να πάει η γιαγιά και το ζευγάρι. Ή μπορεί η γιαγιά να θέλει να πάει στις Μπαχάμες. Για φέτος σου λέει, επιδοτείται με το νέο τρόπο που δίνεται αυτό το κοινωνικό μέρισμα φέτος, δίνεται με αυτό το κριτήριο του νοικοκυριού. Κρατάμε λοιπόν, για να γίνουμε και απολύτως κατανοητοί. Γίνεται άθροιση των εισοδημάτων. Ακριβώς. Αν υπερβαίνει το 18, φιλοξενήθησε, δεν φιλοξενήσε, δεν πας στο μέρισμα. Ακριβώς. Υπάρχει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν είναι απολύτου αρμοδιότητα σας, κυρία Φωτίου. Λέει το εξής.
Αυτοί που θα πάρουν το λάθος, γράφει η κυρία Ευτυχία. Προφανώς μιλάει για τα παρακρατηθέντα υπέρ υγείας τόσα χρόνια. Ναι. Βεβαίως. Ας πούμε για την πρώτη σύνταξη είναι 1.100 ευρώ, είναι 240 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό είναι 240, είναι 240 επί 4 χρόνια, για παράδειγμα, που σε κάποιους παρακρατήθηκε επί τετραετία. Γιατί αν θυμάμαι καλά, και συγγνώμη για να το ολοκληρώσω, ξεκίνησε το 12 αυτή η ιστορία. Συνεχίστηκε μέχρι το 16. Mm-hmm. Άρα είναι δικαιούχοι με ένα ποσό όλοι, ανεξάρτητα με το πόσα χρόνια τους γινόταν η παρακράτηση. Οι συντάξεις, οι χαμηλότερες όπως τις λέτε, είχαν παρακράτηση και χαμηλότερη. Δηλαδή όσο μεγαλύτερες, πιο ακριβές συντάξεις ήταν, τόσο μεγαλύτερη ήταν η παρακράτησή τους. Επομένως αυτοί που έχουν σύνταξη γύρω στα 1.400 ευρώ, αυτοί είχαν τις μεγαλύτερες παρακρατήσεις. Γι' αυτό τους επιστρέφονται 450 ευρώ. Mm-hmm. Εάν ήσουν στις χαμηλότερες, 1.100 ευρώ, σου επιστρέφονται 240 ευρώ. Ναι, αλλά επί ένα χρόνο, τρία, πόσο καιρό. Το έχω καταλάβει. Σύνολο. Αυτή τη στιγμή είναι το σύνολο. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν λέμε 240 ευρώ, είναι το σύνολο των ετών που τους παρακρατήθηκαν. Δεν τους παρακρατιόταν κάθε χρόνο. Πολλοί από αυτούς θα επιστραφούν 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30, γιατί είναι χαμηλή η παρακράτηση που τους έγινε. Mm-hmm. Αλλά αυτά που σας λέω είναι ακριβώς, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους με ακρίβεια. Και αυτά είναι ανεξάρτητα, κυρία Φωτίου, από το άλλο, από το κοινωνικό μέρισμα. Ακριβώς, αυτό κύριε Λοβέρδο. Από αποκατάσταση ενός θέματος το οποίο υπήρξε. Λάθος παρακρατήσεων εισφορών. Είναι άσχετο το ένα υγείας. Από το άλλο, έτσι. Είναι δύο αυτό, διαφορετικά θέματα. Αυτό, όπως ξέρετε, έγινε από το 2010 μέχρι το 2012 μέχρι το 2016. Υπήρξαν δικαστικές αποφάσεις. Βεβαίως. Οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Ναι. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση να τηρήσει αυτές τις αποφάσεις. Τώρα, υπάρχει ερώτηση πολύ σχετική. Παρακαλώ. Από τον κύριο Παπουλή. Λέει το εξής. Ποιο ακριβώς ποσό θα μοιραστεί στα 3.400.000. 1,4 δις ή 720. Καλό ερώτημα. 720 εκατομμύρια. 720 εκατομμύρια. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν είχε δίκιο ο Μητρόπουλος εχθές που έλεγε, εδώ στην εκπομπή παρενέβη ο κύριος Μητρόπουλος και είπε ότι 211 ευρώ μας τα έβγαλε και 211 το... λίγο λέει, παιδιά, να το αποσαφηνίσουμε. Το πραγματικό κοινωνικό μέρισμα που μοιράζει η κυβέρνηση δεν είναι 1,4. Είναι 710 εκατομμύρια. Ναι. Τα υπόλοιπα είναι τα 360, αν δεν κάνω λάθος, από τις υποχρεωτικές επιστροφές φόρων. Όχι, 315. Λοιπόν, από τις υποχρεωτικές συνταξιούχους, παρακρατηθέντα. Αυτά χρήματα είναι, ξέρετε. Ναι. Και το άλλο λέει είναι οι τρύπες που πάνε να κλείσουν στη ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ δεν τα πάει πολύ καλά. Το είχα πει, θα το θυμάστε, το είχα πει, ότι η συμφωνία με τους δανειστές πέρσι ήταν η σαφέστατη. Το υπερπλεώνασμα, αυτό που είναι πάνω από το οριστέν πλεώνασμα, που είναι 1,75% του ΕΠΙΑ φέτος, θα μοιραστεί 30% για το χρέος, 30% για αποπληρωμένες οφειλών του δημοσίου και 40% στο κοινωνικό μέρισμα. Αυτή ήταν η συμφωνία και αυτό τηρείται. Το 40% είναι τα 700 τόσα εκατομμύρια που θα πάνε για το κοινωνικό μέρισμα. Θα πάει ένα ποσό, γιατί είναι 1,900 περίπου στο 2,8% του ΑΕΠ. Μου επιτρέπετε να επανέλθω στην ερώτηση. Είναι η συμφωνία που έχει γίνει με τους δανειστές από πέρσι. Γιατί στο ίδιο πνεύμα που έβαλε ο Άκης είναι η ερώτηση και του κυρίου Παπουλή. Δηλαδή, αν μοιράζονται τα 720 εκατομμύρια δια 3.400.000 ανθρώπους. Ναι, για να το κάνουμε. Βγάζει 211 ευρώ. 211 βάζει. 211. Ναι. Μας το είπε και ο κύριος Μητρόπουλος εχθές. Ναι. Η ερώτηση λοιπόν που προκύπτει, επειδή ακούσαμε με προσοχή εχθές τον Αλέξη τον Τσίπρα, είπε ότι υπάρχουν οικογένειες που πάρουν 900 ευρώ. Άρα. Κάποιοι θα πάρουν λιγότερα. Υπάρχουν οικογένειες που θα πάρουν, ξέρω εγώ, κοινωνικό μέρισμα 20 ευρώ, ας πούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μόνος του και εφόσον έχει εισοδήματα μέχρι 9.000 ευρώ, παίρνει κοινωνικό μέρισμα. Πώς το παίρνει? Μέχρι 9.000. Μέχρι 9.000 ευρώ. Εντάξει. 9.200. Πώς το παίρνει? Έχουμε τέτοια ερώτηση. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το ξέρω. Έχουν τεράστια αγωνία οι άνθρωποι. Έχετε
πολύ μεγάλο δίκιο. Επειδή μπερδευτήκαμε, λέει, είμαι άνεργος, φιλοξενούμε από τη μητέρα μου, παίρνει 9.200 το χρόνο. Ναι. Το παίρνω. Δεν το παίρνει. Είμαστε δύο άτομα. Δεν το παίρνει. Το παίρνει. Άμα παίρνει 9.200 και είναι δύο άτομα, αφού σας είπα ότι το πλαφόν της Πολυμελούς είναι 18.000. Μάλιστα. Άρα το παίρνει και το παραπέρνει. Μάλιστα. Okay. Μάλιστα. Πώς δεν θα το υπάρξουν όμως άνθρωποι οι οποίοι τελικώς θα πάρουν αυτό που λέει ο Χουδαλάκης, 20 ευρώ ή 30 ευρώ. Δεν είναι έτσι, ξέρετε. Είναι, αν είσαι μόνος, ναι, θα πάρεις από 250 ευρώ, ναι, από 250 ευρώ, εφόσον έχεις 9.000 εισόδημα, μέχρι 450, εφόσον έχεις 3.500 εισόδημα και κάτω. Ναι. Άρα είναι μια κλιμάκωση, ναι, αντιστρόφως ανάλογη των εισοδημάτων σου. Αυτές τις διαιρέσεις που κάνετε δεν ισχύουν γιατί είναι τα παιδιά. Τα παιδιά προσμετρώνται, ναι, σε όλο αυτό το λογαριασμό ως εξής. Ο ένα, ας πούμε, για τον επικεφαλής, για αυτό, τον επικεφαλής της οικογένειας ή, ναι, του νοικοκυριού. Ναι. Εν δεύτερον, για το δεύτερο άτομο, mm-hmm, και εν τέταρτο για το κάθε παιδί. Mm-hmm. Επομένως, μέσα σε όλο αυτό το νοικοκυριό, με βάση τα εισοδήματα του νοικοκυριού, mm-hmm, δεν διαιρείται έτσι. Αυτά είναι μεγάλες μεταξύ μας εξυπνάδες. Λέτε ότι είναι παίρνουμε τα λεφτά και τα διαιρούμε δια του 3-400 και βρίσκουμε ότι ο καθένας θα πάρει 200. Άρα λέτε είναι υπεραπλούστευση. Είναι ανάλογα με το νοικοκυριό και τα εισοδήματά σου. Ναι. Άρα, συγγνώμη, ναι, για, αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Εγώ έχω καταλάβει το εξής, ότι για να πάρουν κάποιες οικογένειες τα 900 ευρώ, κάποιες άλλες οικογένειες θα πάρουν ένα πολύ χαμηλό ποσό. Και εδώ η ερώτηση είναι, το πλαφόν, το προς τα κάτω, είναι 250. Σας εξήγησα. Το 250 που ακούσατε ήταν για ένα άτομο. Ναι, ναι. Και εφόσον το χαμηλότερο είχε, λοιπόν, που μπορεί να δοθεί είναι 250. Για 250 είναι ένα άτομο. Επιτρέψτε μου να πω, κυρία Υπουργέ, τότε ότι. Το ξαναρωτάω. Ότι δεν θα πάρουν 3.400. Ένα λεπτό το ξαναρωτάω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ένα σας λεπτό. Γιατί όταν λέμε μια οικογένεια με δύο παιδιά, ανάλογα αν έχει 6.000, ναι, 12 ή 18, θα, ναι, πάρει από 500 ή έως 900 ευρώ. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται η διαίρεση δια του 4, ναι, διότι αν κάνετε στα 18.000 ευρώ τα 500 ευρώ δια του 4, ναι, δεν θα σας βγάλουν ούτε τα 200 που λέτε. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε. Τότε όμως κάνετε και εσείς ως κυβέρνηση, έχετε το 3.400, ναι, δεν είναι νοικοκυριά. 3.400 είναι, είναι οικογένειες. Είναι πώς συμμετέχουν στο νοικοκυριό. Άνθρωποι. Δηλαδή, ποιος είπε νοικοκυριά. Δηλαδή, κύριε θα Λοβέρδο, είπε κανείς 3.400 νοικοκυριά. Είπατε άνθρωποι. Άρα αυτός που θα πάρει το ανώτατο, που είναι 900 ευρώ, αν είναι ένας πατέρας, μια μάνα και δύο παιδιά, είναι, θα πάρουν 900 δια 4, γιατί τέσσερις άνθρωποι. Ακριβώς, κύριε Λοβέρδο. Άρα θα πάρουν 200 ευρώ γιατί, το άτομο. Γιατί εξανίσταστε. Όχι, δεν εξανίσταμε. Δεν κατάλαβα. Απλώς επισημαίνω. Σε άτομο έρχεται 200 ευρώ. Νομίζω ότι με την κουβέντα έγινε απολύτως κατανόητο. Μια τετραμελής οικογένεια θα πάρει. Έγινε μια συζήτηση από χθες. 800 ευρώ. Ότι σε απόλυτους αριθμούς δίνεται λιγότερο από πέρσι. Αυτή ήταν η συζήτηση που έγινε και χθες. Ότι δηλαδή πέρσι δώσατε 611. 600, ναι. Όχι, κάτι παραπάνω. 600, ναι, 630 ήταν κάπου. 630, 617, αν θέλετε. 617. Τέλεια. Σε πόσους? Αν θυμάμαι καλά, σε 1,5 εκατομμύριο. Ήταν 1,5 εκατομμύριο. Μάλιστα. Και φέτος δίνεται 710 σε 3,4 εκατομμύρια. Άρα η συζήτηση που ξεκίνησε από χθες είναι ότι σε απόλυτους αριθμούς δίνεται λιγότερα από ό,τι πέρσι. Αν είναι έτσι, αν είναι αυτό, πράγματι τότε ο ελληνικός λαός δεν θα το απαξιώσει αυτό το κοινωνικό μέρισμα, έτσι που το λέτε. Εγώ αντίθετα ξέρω, mm-hmm, ότι αυτό που κάνουμε φέτος ανοίγει τη βεντάλια, mm-hmm, μέχρι οικογένειες ή νοικοκυριά που τα εισοδήματά τους είναι γύρω στο πέμπτο δεκατημόριο, δηλαδή στα 5 εκατομμύρια πιο φτωχά, ναι, της χώρας. Μάλιστα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η φροντίδα, mm-hmm, για όλο αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Αν θέλετε να το διαιρέσετε και να το πολλαπλασιάσετε, μπορείτε να το κάνετε. Όχι, εκείνο που έχει σημασία. Δεν θέλω να το απαξιώσω καθόλου, κυρία Φωτεινή. Προσπαθώ να συζητήσουμε όλες τις πτυχές και τις ενστάσεις που διατυπώνουμε. Από το κοινωνικό μέρισμα θα σωθεί ο λαός,
Δεν το είπαμε αυτό. Mm-hmm. Ποτέ. Είπαμε ότι αυτό είναι ένα πλεόνασμα και μας η φροντίδα μας είναι να πιάσει τόπο αυτό το πλεόνασμα. Να το δώσουμε λοιπόν με πιο δίκαιους όρους και σε μεγαλύτερο ακριβώς κομμάτι του ελληνικού λαού. Ναι. Αυτή είναι η έννοια μας και αυτό το ξέρει ο ελληνικός λαός ότι έχουμε αυτή την έννοια. Τώρα όλα τα άλλα, προσθέσεις, αφαιρές, διαιρέσεις μπορούν να γίνουν. Έχουν έρθει 2-3 να μου επιτρέψουν οι τηλεθεατές. Θα τα πω με τα δικά μου λόγια, γιατί είναι και λίγο οξύς ο τρόπος που έχουν γραφτεί και ίσως και ρατσιστικός. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που φοροδιαφεύγουν, ας πούμε, συστηματικά. Εδώ αναφέρονται επανειλημμένως οι Ατσίγκανοι, για παράδειγμα, οι Αθήγκανοι. Σε αυτές τις ομάδες πηγαίνουν συνήθως τα βοηθήματα αυτά. Έχει γραφτεί και κάποιο παράδειγμα ότι 25χρονες ανήπαντρες μητέρες με 4 και 5 παιδιά. Λοιπόν, για να πούμε κάτι για να ηρεμήσουν όλοι. Πρώτον, οι Αθήκανοι είναι Έλληνες πολίτες. Οι Ρωμά δηλαδή είναι Έλληνες πολίτες. Δεύτερον, η πρόβλεψη του φετινού νόμου που θα ψηφιστεί στη Βουλή, υπάρχει μία ακόμη, αν θέλετε, δικλίδα. Ότι πρέπει να έχεις ένα μήνα τουλάχιστον ένσημα στο ΙΚΑ. Mm-hmm. Αν λοιπόν κάποιος δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι έχει δουλέψει και θέλει να φοροδιαφεύγει, δεν θα το πάρει. Ο άνεργος. Δύο πραγματάκια. Αυτός έχει κάνει κάποτε στη ζωή κάποτε του. Κάποτε στο παρελθόν, οποτεδήποτε. Οπότε έχεις κάνει ένα μήνα, έχεις πληρώσει τις ασφαλιστικές σου εισφορές. Ναι, και είπατε για τους ανέργους και ρώτησε και ο Γιάννης ο Λοβέρος. Τι γίνεται με τους μακροχρόνια ανέργους? Τίποτα αυτό. Τι εννοείται το, κύριε Παπλόπουλε? Ένας ο οποίος είναι μακροχρόνια άνεργος. Με εισοδηματικά κριτήρια, αποκλειστικά. Πάντα. Εάν είχε κάνει ένα μήνα, επαναλαμβάνουμε, κάποια χρόνια. Κάποτε στη ζωή του είχε κάνει ένα μήνα, κρατήσει το ίδιο. Κυρία Φωτίου, η άλλη. Έχει πάρα πολλά. Πάμε. Προηγήσε. Το πολιτικό ερώτημα είναι μετά. Λοιπόν, δεν είναι πολιτικά. Αφορά του χαμηλοσυνταξιούχου που πήραν πέρσι το επίδομα, ρωτάει η κυρία Ευτυχία. Πήραν το επίδομα και πιστώθηκε στο λογαριασμό. Φέτος και αυτοί πρέπει να κάνουν τη διαδικασία με την πλατφόρμα ή όχι? Όλοι όσοι θα πάρουν φέτος οποιοδήποτε ποσό από αυτά που συζητάμε θα μπουν στην πλατφόρμα και ναι, θα κάνουν και την αποδοχή και τον έλεγχο αν αυτά άλλη που μία, λέμε είναι σωστά. Άλλη μια τελείως πρακτική ερώτηση για να σας αφήσω στον Άκη. Γράφει εδώ, είναι και δόκτωρο ο κύριος Γκλεζόπουλος, λέει «Νομίζω ότι οι ηλικιωμένοι με μικρό εισόδημα και κάποιοι που ζουν σε χωριά με λίγους κατοίκους δεν κάνουν καθόλου δήλωση. Με ποιο τρόπο θα κάνουν την αίτηση και ποιους κωδικούς?» Τι εννοείται, ότι δεν έχει άμκα και δεν έχει αφημί? Ναι. Δεν έχει κάνει δήλωση. Δεν είναι. Ξέρετε ότι υπήρχε πάντα η διαδικασία ότι μπορούσες να κάνεις μηδενική δήλωση. Mm-hmm. Αλλά άμκα και αφημί πρέπει να έχεις ως Έλληνας πολιτής. Ακόμη και όταν κάνεις μηδενική δήλωση. Mm-hmm. Πάλι μια πρακτική ερώτηση. Έλα, κύριε Γιάννη. Πάνω σε αυτό. Έχω στο νοικοκυριό το δικό μου, δουλεύει ο παππούς, συνταξιούχος ο παππούς, η γιαγιά, είναι ο πατέρας με τη μητέρα που δουλεύουν και ένα άνεργο εγγόνι. Άρα έχουμε 5, ας πούμε, που έχουν διαφορετικό αφημί και διαφορετικό άμκα. Και οι 5 πρέπει να μπουν σε αυτή την πλατφόρμα και να δηλώσουν το... Στην περίπτωση του φιλοξενούμενου, όπως μου είπατε, εκτός και αν είναι οικογένεια. Μπορεί να είναι οικογένεια. Όχι, οικογένεια που μένουν μαζί στο ίδιο σπίτι. Μάλιστα. Και είναι οικογένεια. Δύο συνταξιούχοι, δύο εργαζόμενοι, ναι, ναι. Δύο άνεργοι, ας πούμε. Πρέπει όλοι να κάνουν τη διαδικασία. Είναι... Ο καθένας από τη δική του πλευρά. Ο αρχηγός του νοικοκυριού, ένας είναι αυτός που δηλώνει ο αρχηγός του νοικοκυριού, πρέπει να έχει την άδεια των συγκατοικούντων, ναι. Δηλαδή αυτών που έχουν τα δικά τους αφημί και τα δικά τους άμκα, να έχει την άδεια για να εισπράξει αυτός έναντι όλων. Άρα όλοι θα μπουν και θα δηλώσουν ότι συνενούν να πάνε. Ναι. Εφόσον είναι τα... Δεν το κατάλαβα. Πάρε λίγο δύσκολο τεχνικά. Δεν το κατάλαβα και παρακαλώ πολύ να το διευκρινίσουμε. Να το ξαναπώ. Τι γίνεται σε μια οικογένεια που έχει στο ίδιο σπίτι 4 τον παππού, τη γιαγιά, θα πω εγώ, ο ένας συνταξιούχος, ο άλλος δεν έχει βγάλει σύνταξη και είναι και ανασφάλιστος. Έναν το σύζυγο με τη σύζυγο και δύο παιδιά. Ποιος μπαίνει στην πλατφόρμα, ποιος κάνει αίτηση, για ποιον... Θα σας πω αμέσως. Όποιος έχει εισοδήματα μέσα σε αυτή την οικογένεια, ναι.
πρέπει να μπει και να δηλώσει ότι θα επιστωθεί ο πρώτος, ο αρχηγός του νοικοκυριού, με όλα τα υπόλοιπα εισοδήματα. Mm-hmm. Είναι σαφές. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ έχω εισόδημα, αλλά αρχηγός του νοικοκυριού, αυτός που δηλώνει, δηλαδή που έχει την... Πρέπει να του πιστώσουμε, να του πούμε, ναι, ότι εσύ θα τα πάρεις τα λεφτά για όλους μας. Άρα την αίτηση, γιατί υπάρχει σχετική ερώτηση, ποιος δικαιούται το επίδομα και πρέπει να κάνει την αίτηση, η μάνα, ο άνεργος κτλ. Αυτός που κάνει την αίτηση είναι ο αρχηγός της οικογένειας. Ο επικεφαλής του νοικοκυριού. Αλλά και όποιος άλλος έχει εισοδήματα, προσέξτε με, ναι, όχι όλοι άλλοι. Ναι, ναι. Όποιος άλλος μέσα σε αυτό το νοικοκυριό έχει εισοδήματα, πρέπει επίσης να μπει και να δηλώσει ότι αποδέχεται να προστεθεί το εισόδημά του στο νοικοκυριό για να βγει το συνολικό. Αφού πω στον αδερφό Άκη ότι μας τα έχουν χώσει πάρα πολύ, σας κανακεύουμε απόψε, όλους σας ρωτάμε και δεν σας λέμε ότι μας τύψατε κτλ. Ναι. Πριν σας αφήσω να στυφτείτε και να συγκριστούμε. Ναι. Είπα ότι τα πολιτικά ερωτήματα στη συνέχεια. Ναι. Το ερώτημα. Το λέει γιατί με μαλώνουν πολύ. Το ζήτημα είναι να απαντήσουμε σε όσες περισσότερες απορίες είναι δυνατόν. Το πολιτικό ερώτημα θα τεθεί. Και θα τεθεί και, έντονα. Αλλά να λύσουμε κάποια απορία. Και παρακαλώ πολύ, μετά τις 10.30 να ανοίξουμε για 5 λεπτά τις γραμμές, να απαντήσουμε, να συγκεντρώσουμε απορίες. Για να έχουμε άλλα 10 λεπτά την κυρία Φωτίου μαζί μας και να την αποδεσμεύσουμε για να υποδεχθούμε στη συνέχεια τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που αφορά τις επιστροφές των παρανόμως παρακρατηθέντων. Λέει, η επιστροφή λάθος παρακρατηθέντων εισφορών αφορά τις κύριες ή τις επικουρικές συντάξεις? Γιατί εκεί έγινε σφαγή στα χαμηλά εισοδήματα. Προσέξτε, εκεί που έγινε η παράνομη εισφορά, η παρακράτηση. Είτε είναι κύρια είτε επικουρική. Μάλιστα. Είτε έτσι είτε αλλιώς πάντως, για να το απαντήσουμε. Όπου έγινε η παράνομη παρακράτηση. Τώρα, κυρία Φωτίου. Και μια τελευταία από μένα, όλο τελευταία σου λέω. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν τα εισοδήματα του 16, δηλαδή σύμφωνα με την τελευταία φορολογική μας δήλωση. Μάλιστα. Και αν κάποιος λέει έμεινε άνεργος στο 17, τι γίνεται? Προφανώς, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, που κάποιος, ας πούμε, έχασε τη δουλειά το Γενάρη. Δεν παίρνει. Το αν καταλαβαίνω. Είναι πάνω από 18, δεν παίρνει. Αν είναι πάνω από 18.000 σε πολυπρόσωπα νοικοκυριά, δεν παίρνει, και όπως αν είναι πάνω από 9.000, δεν παίρνει. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Φωτίου, εδώ υπάρχει ένα κεντρικό επιχείρημα από χθες και από τον κύριο Πρωθυπουργό και από τον κύριο Τσακαλώτο και από όλους τους υπόλοιπους υπουργούς και από εσάς ενδεχομένως, ότι αυτό έρχεται ως επιβράβευση για την υπεραπόδοση, την ανάσταση, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, της ελληνικής οικονομίας. Και οι πολίτες έξω λένε άλλα πράγματα. Λένε, παιδιά, μας αλλάξατε τα φώτα στο φόρο. Μας πήρατε τα έχετε πάρει, που κερδίσαμε με το αίμα και μας πήρατε τα καρβέλια ψίχουλα. Και μας δίνασατε τα ψίχουλα. Και τώρα θέλετε να σας αποθεώσουμε κιόλας και να σας προσκυνήσουμε. Τι σώη υπεραπόδοση είναι αυτή, όταν τα περισσότερα από όλα αυτά, το 80-90%, όχι παραπάνω, είναι από φόρους. Όλο είναι από φόρους. Από φόρους και από υπερσυγκράτηση δαπανών. Δεν πλήρωνε το δημόσιο τις υποχρεώσεις του απέναντι στους οφειλέτες του. Κύριε Λοβέρδο, αυτό που λέτε δεν είναι σωστό, δυστυχώς. Δεν έχει αναπτυχθεί δυστυχώς, η οικονομία. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι σωστό. Γιατί μακάρι, το μακάρι να χαγώ άδικο. Η υπεραπόδοση και το πρωτογενές πλεώνασμα δεν το μετράει αυτό. Γιατί αυτό είναι μέσα στα ήδη προϋπολογιστέντα. Τα πλήρωσες, δεν τα πλήρωσες. Ναι. Μετράει οι δανειστές ότι όλα αυτά τα οφείλεις να τα έχεις πληρώσει. Mm. Δεν στο αφαιρούν. Δεν σου μετράνε τι λεφτά υπάρχουν στην μπάνκα, γιατί δεν υπάρχουν λεφτά με την έννοια αυτή. Δηλαδή κρατήσαμε τα λεφτά και άρα αυτό είναι το πλεώνασμα. Ναι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Άρα είναι λογιστικό όλο το θέμα. Λοιπόν, αυτή η ιστορία ότι δεν πληρώνουμε για να κάνουμε υπεραπόδοση είναι λάθος. Ναι. Καταρχήν, ναι, μεταξύ μας τώρα για να ξεκαθαρίσουμε. Όχι. Ούτε αυτό είναι σωστό. Πληρώνετε. Ούτε αυτό που λέτε δεν είναι σωστό. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα το θέσω λίγο πιο πολιτικά. Ωραία. Υπάρχουν αυτοί που λένε, εμείς περιμένουμε να πληρωθούμε και μας καθυστερούν και εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους εργαζόμενους μας, λογαριασμούς κλπ. Πολύ σωστά. Γιατί να μην πάρουμε εμείς τμήμα αυτών των χρημάτων, ας πούμε? Είναι μια ερώτηση που ακούγεται εύλογη. Και πόσοι περιμένουν ακόμα να βγει η οριστική τους, να απονεμηθεί η οριστική σύνταξη? Με συγχωρείτε. Υπάρχουν 100.000 τουλάχιστον. Ένα-ένα. Ορίστε, παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτον,
Αυτή που δώσαμε για τη συντάξη που είπατε, είχαμε ένα πολλαπλασιασμό εκδόσεων συντάξεων, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια και πριν από εμάς δεν δινόταν ούτε μία σύνταξη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ να κάνετε τις συγκρίσεις πάντα. Δεν ήρθαμε από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε λοιπόν τι παραλάβαμε, πόσες χιλιάδες συντάξεις ανεκπλήρωτες και μη υπολογισμένες παραλάβαμε, συν το γεγονός ότι ψηφίσαμε πρόσφατα, ακόμη και η σύνταξη η οποία δίνεται πριν το θείο οριστική, να πάει στο 80% της πραγματικής έναντι του 50% που ήταν μέχρι σήμερα. Άρα, σε σχέση με τις εντάξεις και επιταχύνουμε και τα νούμερα είναι καλύτερα και οι προσφυγές. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν. Τουλάχιστον 300.000 κύριες επικουρικές και φάπαξ υπάρχουν. Όχι, σε αυτό κάνετε μεγάλο λάθος. Πόσες είναι. Μιλάμε για την εκαθάριση. Ακούστε. Εντάξει, ο κόσμος βέβαια ξέρει. Ο κόσμος ξέρει αν του έχει βγει η σύνταξη ή όχι. Βέβαια ξέρει, αλλά δεν ξέρει αν είναι 300.000 ή 100.000. Αυτό το ακούει από εσάς, από τα μίδια, που του λέτε νούμερα. Ξέρει ο καθένας για τον εαυτό του. Ο κ. Πετρόπουλος τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Ο ποιος το λέει? Ο κ. Πετρόπουλος. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι... Και η Τρόικα, η οποία είχε ενστάσεις σε ό,τι αφορά την εκταμείευση των 800 εκατομμύριων... Για ποιο λόγο είχε ενστάσεις? Γιατί δεν πήγαιναν σωστά οι πληρωμές. Και την τελευταία στιγμή πέσατε Σαββατοκύριακα, δούλευε ο ΕΦΚΑ για να βγάλει κάποιες συντάξεις. Μπας και εδώ εκταμιευτεί όπως και εκταμιεύτηκε η υποδόση των 800 εκατομμύριων. Αυτά είναι γεγονότα. Λοιπόν, δεν σας λέω κάτι που δεν είναι γεγονός. Αν είναι λοιπόν έτσι, κύριε Λοβέρδο, που δεν έχω ένα λόγο να αμφισβητήσω αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Δεν είναι επίσημα στοιχεία. Εσείς τα λέτε, δεν τα λέω. Λοιπόν, κύριε Λοβέρδο, αυτό σημαίνει ότι βγάλαμε συντάξεις τόσες όσες δεν είχαν βγάλει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με τις ισορροπίες. Για κυβέρνηση. Το έχετε ξεχάσει νομίζω. Είσαστε 3 χρόνια περίπου κυβέρνηση. Σε 3 μήνες είσαστε 3 χρόνια, θα έχετε συμπληρώσει 3 χρόνια. Ίσως εσείς δεν ξέρετε. Είσαστε η μακροβιότερη κυβέρνηση τελευταία δεκαετία. Για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, η μακροβιότερη τελευταία δεκαετία. Και αυτό κάτι σημαίνει, κύριε Λοβέρδο. Ναι, ότι έχετε 153 βουλευτές που δεν το κουνάνε ρούπι. Και θα μείνουν εκεί πέρα μέχρι να τους πει ο Τσίπρας πάμε σε εκλογές. Αυτό το καταλαβαίνω. Από εκεί λέτε ότι έχετε δει ποτέ οι κυβερνήσεις να μένουν μόνο με τους 153 βουλευτές τους? Από τι μένουν. Στις προηγούμενες κυβέρνησεις φεύγαν οι βουλευτές του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Εσάς δεν φεύγει ούτε ένας. Και καλά, έτσι θέλουν οι άνθρωποι, έτσι λέει το πολιτικό μας σύστημα. Εγώ δεν το σχολιάζω. Πάντως γι' αυτό μένει εσύ η κυβέρνηση. Τι θες τώρα να φύγουν, δεν φεύγουν τώρα. Όχι, παιδί μου, δεν φεύγουν. Είπα εγώ να φύγουν. Αλλά πάντως είναι 3 χρόνια. Εδώ θέλω να επιμείνω στο πώς ακριβώς χτίστηκε αυτός ο Μποναμάς. Μόνο που ξέρετε, εσείς υποτιμάτε εντελώς τον ελληνικό λαό. Νομίζετε ότι μένει μια κυβέρνηση ακόμα και όταν ο ελληνικός λαός δεν τη θέλει. Αυτό είναι μια μεγάλο λάθος. Οι μακρόβιες κυβερνήσεις, αυτές που μείναν αρκετά χρόνια, ο ελληνικός λαός τις ήθελε. Αυτές που και αυτό θα το ξανακτιμήσουμε, κύριε Λοβέρδο, όταν θα έρθει η ώρα. Μάλιστα. Καταλάβατε. Όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Ένα λεπτό παρακαλώ. Είναι κρίσιμο το ερώτημα. Παρακαλώ. Ρώτα το Γιώργο. Μεικτό φορολογητέο ή καθαρό το εισόδημα? Καθαρό είναι. Τι είναι? Τα 9 προφόρων, αυτό εννοούμε πάντα. Προφόρο είναι πρώτο μεικτό. Είναι μεικτό το προφόρο. Προφόρο ναι, είναι δηλαδή είναι προφόρο, πριν βάλουν τους φόρους. Καθαρό είναι αυτό που είναι προφόρο. Να με συγχωρείτε, έτσι νομίζω. Μέσα. Όχι, το μετάφορο είναι καθαρό. Δεν ξέρω τι είναι. Αναφερέσουμε τους φόρους που μπήκανε. Ναι, αυτό ναι, λέτε. Ναι, τα 9% είναι αποφορολογημένα. Τα έχω πληρώσει και έχω 9% και με βάση αυτά φορολογούμε. Ή έχω 9.000% και φορολογούμε. Έχετε δίκιο. Αυτό αφήστε μου να έχω μία επιφύλαξη. Μήπως κάνω λάθος και εσείς από προβλήματος. Όχι, να μην μας πείτε κάτι λάθος. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε γραμμές, παρακαλώ. Ωραία. Διάλειμμα και γυρίζουμε με τις απορίες των τηλεθεατών στις τηλεφωνικές γραμμές. Επιστρέφουμε. Πάμε παρακαλώ πολύ στις γραμμές. Πρώτη γραμμή, ο κύριος ή η κυρία. Ο κύριος ή η κυρία. Η κυρία Γεωργίου, καλησπέρα σας. Ούτως ή άλλως το επίδομα στον αρχηγό θα πάει. Καλάτε.
Καλησπέρα σας κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα και κύριε σας. Κουναλάκη, καλό χειμώνα να έχετε. Δοθήσεις της ευκαιρίας που μου δίνετε, επιτρέψτε μου να πω στον κύριο Λοβέρδο ότι το επάγγελμά του είναι πρώτα λειτουργήμα και μετά δημοσιογράφος και καλό θα κάνει να μην μας πάει τα νεύρα όποτε είναι στο πάνελ σας υποστηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία. Yeah. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. Yeah. Μου επιτρέπετε να σας κάνω την ερώτησή μου? Βέβαια. Εγώ είμαι συνταξιούχος αναπηρίας. Δυστυχώς, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, μια αξιοπρεπέστατη σύνταξη, μου την κατέβασαν την κυρία στα 692 ευρώ και το επικουρικό στα 200. Δεν πήρα πέρσι κοινωνικό επίδομα και ευελπιστώ να πάρω φέτος, γιατί κάνοντας μία σύγκριση με μία γειτόνισσα, η οποία έχει σύνταξη 650 ευρώ, τρία σπίτια, εκ των οποίων παίρνει ενίκιο από το ένα, πέρσι πήρε το επίδομα. Και εγώ δεν πήρα τίποτα, που έχω μόνο ένα σπίτι στο οποίο μένω. Ναι. Και θα ρωτήσω να σας πω, θα πάρω φέτος επίδομα? Είσαστε μόνοι σας? Είσαστε μόνοι σας? Ναι, είμαι μόνη, κυρία Υπουργέ. Αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 900 ευρώ παίρνει. Μάλιστα, το 200 είναι επικουρικό ή είναι από τα αναπηρικά? Όχι, γιατί η αναπηρική σύνταξη δεν μετράει σε αυτά. Είναι επικουρική σύνταξη, κύριε Υπουργέ, όπως και πέρσι ήταν 692 η σύνταξή μου και δεν πήρα κανένα βοήθημα. Έτσι και φέτος η Νέα Δημοκρατία με κατάντησε στο 692, κυρία σύνταξη, και 204 επικουρικό. Κοιτάξτε, αυτό που λέμε είναι, γιατί εγώ τώρα ξέρω... Άντως και φέτος σας κόψατε. Αν πείτε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα το πάρετε την και σώμη. Και πάλι με ΣΥΡΙΖΑ δεύτερη χρονιά δεν θα το πάρει. Και φέτος σας κόψατε. Και πάλι με ΣΥΡΙΖΑ δεύτερη χρονιά δεν θα το πάρει. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα το πάρετε για δεύτερη χρονιά. Κύριε Λοβέρδο, προς τι ωραία. Αφήστε την απαντήση. Μισό λεπτό. Κύριε Λοβέρδο, εγώ δεν καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό. Ελάτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Κυρία Γεωργίου. Ο φανατικός είναι έτσι. Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Λοβέρδο, τον ενθουσιασμό που οι άνθρωποι χάσανε μέσα σε μία τετραετία το 25% και φέτος κόψατε. Είμαστε σε μία εφταετία. Παρακαλώ, κυρία Υπουργέ, μπορείτε να απαντήσετε στην κυρία Γεωργίου? Θα πάρει η γυναίκα, δεν θα πάρει? Κυρία Γεωργίου, ένα λεπτό. Έχασα τη σύνταξή μου 600 ευρώ. Ναι, ναι. Κυρία Γεωργίου, βάλατε ένα ερώτημα να σας απαντήσει για όχι. Ναι, παρακαλώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γεωργίου, το πρόβλημα είναι ότι αν είσαστε μόνοι και υπερβαίνετε τα 9.000 το χρόνο, ναι, δεν θα πάρετε κοινωνικό μέρισμα εφέτος. Όμως, εγώ έχω μια ένσταση σε σχέση με την αναπηρική σύνταξη. Διότι στο βαθμό που ξέρω, η αναπηρική σύνταξη δεν συνυπολογίζεται. Αυτό θέλω να το ερευνήσω. Ευχαριστώ, κυρία Γεωργίου. Επόμενη γραμμή, ο κύριος Χριστάκος. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Παυλόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά. Το ερώτημα, κύριε Χριστάκο, γρήγορα. Έχετε. Ας, τι ερώτημα. Του ποτιθούμε, τι ερώτημα. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια που έχετε στην πόλη. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ακούστε και λίγο. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα που είσαστε το μοναδικό κανάλι που βγάζετε και ακούτε τους πολίτες, τους απλούς πολίτες. Έχετε δίπλα σας όμως κύριο το σκυλί, τον κύριο Λοβέρδο. Κύριε Χριστάκο, καλό βράδυ. Αφήστε τα σκυλιά και τα γατιά. Ευχαριστώ. Δεν μου αρέσουν αυτές οι τοποθετήσεις. Ο κύριος... Ρωτήστε ρε παιδιά, εκμεταλλευτείτε το χρόνο. Ο κύριος Πέπας, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πες την κυρία Φωτίου. Ναι. Από 1844 σύνταξη. Ναι. Από το 2010. Πέρα σήμερα 1187. Ναι. Τα υπόλοιπα που πήγανε, ποιος τα έφαγε? Εγώ τα έφαγα. Ένα αυτό. Δεύτερο. Όλοι οι αλλοδαποί δουλεύουν γύρω στο 100-120 μέρες το χρόνο. Ανασφάλιστοι. Αυτοί θα πάρουν όλοι το μέρισμα. Όλοι. Εμείς θα πάρουμε το όνομα του Καραγκιόζη. Ευχαριστώ, κύριε Πέπα. Υπάρχει πάντως τέτοιο θέμα. Έχει έρθει και σε πολλά email. Πριν υπάρχει, είπα ότι όσο ήταν ενοχλεί το κριτήριο και τα λοιπά, σου λέει είπα ότι τα ομαδοποίησα κατά κάποιο τρόπο και για τους αλλοδαπούς. Οι αλλοδαποί, εάν δεν έχουν δηλώσει ποτέ και δεν έχουν πληρωθεί ασφαλιστικές εισφορές, δεν δικαιούν. Εάν όμως κάνουν 30 δηλωμένα μεροκάματα το χρόνο, λογικά το δικαιούνται. Εάν έχουν ένα μήνα, είπα, ασφάλιση, δικαιούνται. Συνολικά σε όλους.
επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Η κυρία Χριστοφορίδου, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σύντομα, κυρία Χριστοφορίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο γίνεται. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο ερωτήσεις στην κυρία Ποτίου. Παρακαλώ. Το πρώτο είναι ότι το εισόδημά μου το 16 ήταν 8.880, αλλά με το 300 που πήρα, γιατί είμαι χαμηλοσυνταξιούχος, πήγε γύρω στα 9.100 τόσα. Δικαιούμαι φέτος να πάρω το μέρισμα? Αυτό που πήρατε ήταν ακατάσχετο και αφορολόγητο. Δεν προστίθετο αυτό που πήρατε. Ωραία. Η δεύτερη δικαιούστε. Το λέω απλά. Ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτηση είναι... εγώ δεν έχω ίντερνετ. Μπορώ να πάω στα ΚΕΠ να κάνω την αίτηση αποδοχής? Βεβαίως και μπορείτε, αλλά μπορείτε και αν έχετε κάποιο γνωστό σας και έχει ίντερνετ να πάτε από εκεί. Γιατί ο σκοπός είναι να μην επιβαρύνουμε αυτή τη στιγμή τα ΚΕΠ ή τους δήμους και να μην δημιουργηθεί πάλι πρόβλημα. Αν νομίζετε πάλι ότι δεν έχετε κανέναν γνωστό, ωραία. Νομίζω ότι αυτό θα βγάλουμε μια ανακοίνωση για όποιους δεν έχουν καμία δυνατότητα να πρόσβαση για ίντερνετ, αν θα πρέπει να πάνε στα κέντρα κοινότητας, και στα κέντρα κοινότητας επίσης μπορείτε να πάτε. Μάλιστα. Θα το δούμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Χριστοφορίδου. Να την προβλέψω αυτή. Δεν μπορείς να την προβλέψεις αυτήν την ερώτηση. Για συνταξιούχο που αποβίωσε τον Ιούνιο του 2014, λέει. Υπάρχουν τα παρανόμως παρακρατηθέντα και αν αυτά τα δικαιούται να τα πάρει κάποιος. Ξέρω εγώ, σύζυγός του. Να δούμε σε σχέση με τις κληρονομιές. Δεν το ξέρω δυστυχώς. Εγώ δεν μπορούσα να την προβλέψω. Αν έχει φύγει από τη ζωή. Ναι, ναι, έχει φύγει το 2014. Ναι. Και σου λέει από το 2012 μέχρι το 2014 υπήρχαν παρανόμως παρακρατηθέντα. Τι θα γίνουν αυτά, ρε παιδιά. Ναι. Έτσι, μάλιστα. Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ελπίζουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Θα δεχθείτε όμως, και το ξαναλέω, την ένσταση ότι εσείς μπορεί ως κυβέρνηση να θέλετε να φτιάξετε το δικό σας αφήγημα και να λέτε παιδιά πάμε καλά και τα λοιπά, ορίστε εμείς μοιάζουμε στον κόσμο λεφτά, αλλά τα λεφτά που έχετε πάρει από τον κόσμο είναι πολλαπλάσια. Και αυτό αν μη τι άλλο πρέπει να το δεχθείτε. Για να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Είναι άλλο πράγμα, έχω πάρει πολλά, διότι το αναγκαίο κακό, τα μνημόνια και το ένα και το άλλο, παιδιά, σας έχω αλλάξει τα φώτα, αλλά αφού μπορώ να δώσω ένα μποναμά να τον δώσω, και είναι άλλο πράγμα, είμαστε, κερδάμε παντού, σε όλα τα μέτωπα, βγαίνουμε και από τα μνημόνια, κερδάει η οικονομία, έχουμε ανάπτυξη και το ένα και το άλλο, και αυτό είναι το αποτέλεσμα των κόπων σας και των κόπων μας. Δεν είναι το ίδιο. Κύριε Παυλόπουλε, αν μου επιτρέπετε λοιπόν να απαντήσω. Ποτέ δεν βγήκαμε με ενθουσιασμούς αυτής όλης τα τρία χρόνια μνημονιακά. Τα τρία χρόνια εκ των οποίων τα δυόμιση είναι μνημονιακά. Ο κύριος ο Πρωθυπουργός και βέβαια έπρεπε να κάνει διάγγελμα. Γιατί ανακοινώνει ένα μέτρο για όλο τον ελληνικό λαό. Τι εννοείται, τα διαγγέλματα είναι πάντα χαρμόσυνα? Εννοείται ότι είναι μια ζωή, ας πούμε, δόξα και τιμή? Εμείς, κύριε Παυλόπουλε, κάθε φορά λέμε, και έχει κατηγορηθεί και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός των Οικονομικών, όταν λέει ότι έχουμε αναγκαστεί να φορολογήσουμε παραπάνω από όσο αντέχουν άνθρωποι. Και ότι αυτό ήταν το κόστος των μνημονιακών ακριβώς δεσμεύσεων. Και το ξέρετε. Και τον δικό σας. Γιατί ακούστε, και βεβαίως αρνηθήκαμε ότι εμείς υπογράψαμε μνημόνιο. Μάλιστα. Ακούστε, κύριε Παυλόπουλε, εμείς δεν είμαστε υποκριτές. Να παριστάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα στον ελληνικό λαό, ούτε από το 10 μέχρι το 14, ούτε από το 15 μέχρι σήμερα. Δεν είναι αυτό που μας διαφοροποιεί από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που μας διαφοροποιεί από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όλοι οι δράση μας είναι σαφής. Έχουμε ακριβώς πει τις δεσμεύσεις μας από την αρχή. Ο ελληνικός λαός μας έβαλε σε αυτή τη θέση. Παλεύουμε και θα βγούμε από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Εδώ θα είμαστε και θα το πούμε. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Παυλόπουλε? Σημαίνει ότι τελειώνει η τεχνική των μνημονίων. Δηλαδή, θα δανείζεσαι έναντι μεταρρυθμίσεων που πρώτον δεν τις έχεις ανάγκη και δεύτερον σου φέρνουν και υπερπλεονάσματα τα οποία επίσης δεν θέλεις. Γιατί εμείς δεν τα θέλουμε τα υπερπλεονάσματα, τα κύριε. Συμφωνήσατε όμως.
Παρ' όλα αυτά, μέχρι το 2023 έχετε συμφωνήσει 3,5% που είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πετυχάνετε συμφέτος. Αφήστε με να πω κάτι για να το ακούσει ο κόσμος. Αλλά πάντως είναι μέχρι το 2022. Λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν ότι η τεχνική των μνημονίων είναι για να σου δώσω λοιπόν δάνειο για τις υποχρεώσεις σου, για το χρέος σου, για να σου το δώσω αυτό, εσύ θα κάνεις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που δεν είναι αναγκαίες για σένα στην πραγματικότητα, που δημιουργούν προβλήματα και υπερπλεονάσματα. Ένα, το κρατούμενο. Αυτό τελειώνει τον Αύγουστο σαν τεχνική. Εάν καταφέρουμε και βγούμε στις αγορές και η χώρα πια δανείζεται καθαρά από τις αγορές, μαζί με το μαξιλαράκι που τότε έχουμε δημιουργήσει... Τότε θα κόβετε συντάξεις και φορολόγητο χωρίς μνημόνιο. Ναι. Αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Γιατί κύριε, αυτά είναι ψηφισμένα. Κύριε, μιλάτε για τα μέτρα και τα αντίμετρα. Κύριε Παυλόπουλε, ναι, ναι. Να έχουμε και λιγάκι συνείδηση ότι πέρυσι... Αν έχουμε, και συνείδηση ψηφίσαμε. Έχουμε και λογαριασμό κάνουν και εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε, σας κύριε Παυλόπουλε, λοιπόν, θα είμαστε όταν εμείς, θα κάνουμε στο 19 ναι. πάλι τη σούμα ναι. και θα λέμε σε σχέση με τα μέτρα και αντίμετρα ναι. τι συμβαίνει στην κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα τα δούμε ξανά εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όποιος νομίζει ότι θα το βάλουμε στα πόδια... όπως νομίζει η Νέα Δημοκρατία για να έρθει εν τη δόξη της να μας ξαναφέρουν στο ίδιο χάλι, ναι. είναι πολύ κακά γελασμένο. Καλό βράδυ κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ σας πάρα ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να πάω σε διάλειμμα για να υποδεχτούμε τον κύριο Χατζηδάκη. Παρακαλώ. Και πριν πάω σε διάλειμμα. Ναι. Επιστρέφουμε. Καλωσορίζουμε κοντά μας τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Καλησπέρα κύριε Χατζηδάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που δεν τα είπαμε ναι. ακόμα. Ναι. Το πρώτο είναι ναι. ότι το 9.000 που είπε η κυρία Φωτίου για έναν άνθρωπο που θα δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα δια 12 είναι 750 ευρώ. Άρα είναι χαμηλότερο από τα 800 ευρώ που δώσαν πέρσι στους συνταξιούχους. Είναι έτσι, δεν είναι? Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι το πλεόνασμα, το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος ναι. συμφωνήθηκε, ναι. εγώ προσωπικά τον φάλω, αλλά δεν έχει σημασία, συμφωνήθηκε ότι είναι 2,8. Συμφωνεί, ναι. επί του ΑΕΠ. Πέρσι ήταν 3,7-3,9, τώρα δεν θυμάμαι πόσο έφτασε στο τέλος. Είναι χαμηλότερο φέτος. 3,9. 3,9. Ναι. Και του χρόνου θα ναι. πρέπει να είναι 3,5. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει στο πλεόνασμα που βγάλουμε με όλους αυτούς τους τρόπους εγώ και που στράγγιξε όλη η οικονομία ναι. φέτος, ναι. Ναι. θα χρειαστεί ναι. να βρούμε κι άλλο 1,5 δις από ότι πάνω. Η Νέα Δημοκρατία το μέτρησε το πολιτικό κόστος στο πεσινό και φέτος το άλλαξε το βιολί. Ρώτα τον κύριο Χατζηδάκη, εγώ έκανα τις παρατηρήσεις μου που έπρεπε να κάνω. Τι, τι σόι τροπικό έτσι, φρούτο είναι αυτό. Αυτό το ρώτα τον κύριο διαφωνείτε λέτε πάνω. Επί της αρχής, αλλά το ψηφίζετε επί της αρχής. Τι φρούτο είναι αυτό που ξημέρωσε? Μα και πέρσι δεν το ψηφίσαμε. Το είχαμε ξεκαθαρίσει. Τώρα πέρσι δεν το ψηφίσατε. Όχι, και σας φώναζε ο κόσμος. Είπα και πέρσι θα το ψηφίζαμε. Ναι, ναι. Εάν είχαν συνεννοηθεί να το κάνουν όπως το κάνουν και φέτος, χωρίς ναι. να έχουμε θέματα με τους απ' έξω, όχι γιατί θέλουμε να είμαστε τα καλά παιδιά, αλλά γιατί μη συμφωνώντας πέρσι με τους απ' έξω, ναι. δηλητηριάστηκε στο κλίμα στις διαπραγματεύσεις, ήρθαν πρόσθετα μέτρα και στο τέλος το τέταρτο μνημόνιο. Ορίστε. Από το πλεόνασμα ήρθε το τέταρτο μνημόνιο. Χάλασε το κλίμα, δεν θυμάστε από τότε. Το τους βάλανε και έκανε μια επιστολή ο κύριος Τσακαλώτος, γράψε 100 φορές τιμωρία, δεν το ξανακάνω, δεν το ξανακάνω, δεν το ξανακάνω. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Όλο αυτό το πράγμα μπέρδεψε τις εξελίξεις, τις ναι. διαπραγματεύσεις ναι. και στο τέλος πήγαμε για μαλλί, εννοώ όλοι οι Έλληνες και η κυβέρνηση πρωτίστως και βγήκαμε κουρεμένοι. Τώρα, για να αυτό ήταν όλο. Δηλαδή φέτος, κύριε Χατζηδάκη, επειδή είναι από ό,τι φαίνεται συμφωνημένη η διαδικασία και με τους εταίρους. Τουλάχιστον αυτό ακούμε από τις Βρυξέλλες. Σίγουρα. Αφού λοιπόν είναι συμφωνημένη η διαδικασία, προβλέπετε ότι θα κλείσει γρήγορα η αξιολόγηση? Δεν ξέρω αν θα κλείσει η αξιολόγηση. Όχι, αν πέρσι στράβωσε γι' αυτό το λόγο, φέτος... Όχι. Σίγουρα πάντως διαπιστωμένα υπήρξε μια ένταση, υπήρχαν ανακοινώσεις, υπήρξε το email ανακοίνωση Τσακαλώτου, του Eurogroup, υπήρξε η συγγνώμη του κυρίου Τσακαλώτου και υπήρξαν και τα μέτρα τα οποία ακολούθησαν. Ναι. Αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει δική της πρόταση, εδώ και μέρες. Ναι. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει και την προηγούμενη πάντως, εντάξει, εβδομάδα ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Λέμε ναι. ότι η δική μας πρόταση λέει δώστε στους μακροχρόνια άνεργους από τη μια πλευρά, ναι. επιστρέψτε πίσω ένα μερίδιο του έμφυα από την άλλη πλευρά και πληρώστε τις οφειλές του δημοσίου. Η κυβέρνηση δεν το ακούει, λέει τα δικά της. Ναι. Εντάξει, εμείς θα καταθέσουμε και θα επιμείνουμε μέχρι τέλος την πρότασή μας. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, παρότι δεν μας αρέσει απολύτως η πρόταση της κυβέρνησης, ναι. από εκεί και πέρα εμείς. Ναι, αλλά
θα ψηφίσουμε, διότι χρήσιμο είναι. Δεν γίνεται άνθρωποι... τώρα εσείς να λέτε αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών σας όταν δίνατε εσείς γύρω γιατί το μέρισμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκε να το ψηφίσει. Δεν μπορεί, ναι. Όχι, όχι, αλλά όχι. Δεν μπορεί όταν σας λέγανε ότι είναι αιματοβαμμένο το πλεόνασμά σας. Εσείς να αντιδρούσατε τότε και τώρα εσείς να τους λέτε το ίδιο ότι είναι το πλεόνασμα, το υπερπλεόνασμα που έχουν χτίσει από το αίμα των πολιτών τις θυσίες και την υπερφορολόγηση. Το δικό σας τι ήταν δηλαδή? Τρέχαν τα 500 ευρώ στην Πανεπιστημίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι το πλεόνασμα το δικό μας θύμιζε Πινοσέτ, Τσαουσέσκου, ξέρω εγώ, αίματα κτλ. Και στο τέλος δεν το ψήφισε το 2014 επί Σαμαρά. Ναι, γιατί εδώ τότε ήταν στο σκίζο των δημόσιων. Υπάρχει ποιοτική διαφορά. Αλλά τώρα εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε. Ματοβαμμένο το λέτε κι εσείς. Το ίδιο το λέτε. Ότι είναι ματοβαμμένο, ότι είναι προϊόν, ότι είναι αποτέλεσμα των υπερφορολογικών μα και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Γιάννη, ότι υπάρχει στον κόσμο κάτι πάρα πολύ απλό. Ορίστε. Εγώ ήμουν εισηγητής του προϋπολογισμού πέρσι. Ναι. Και ξέρω πολύ καλά ότι μόνο για το 2017 τα πρόσθετα μέτρα του προϋπολογισμού ήταν 2,5 με 2,7 δις. Ναι. Από αυτά τα 2 δις περίπου ήταν έμεση φόροι. Ναι. Σε απλά ελληνικά, φόροι που τους πληρώνουν εξίσου και οι εφοπλιστές και οι καθαρίστριες. Έτσι. Yeah. Δηλαδή ήταν φόροι οι οποίοι πληρώθηκαν κατά βάση από τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Πήρε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας από τους φτωχότερους κατά βάση 2,7 και τώρα επιστρέφει, λέει ο ίδιος, 1,4 και έτσι να είναι χρωστάει 1,3 αλλά εμείς λέμε ότι δεν επιστρέφει καν 1,4, επιστρέφει μόνο 700 εκατομμύρια, διότι τα υπόλοιπα τα δίνει στη ΔΕΗ και τα, για να μην καταρρεύσει από την πολιτική του και από την άλλη πλευρά, θα σας εξηγήσω και τα δύο. Και από την άλλη πλευρά τα επιστρέφει, λέει, στους συνταξιούχους. Ναι, τα οποία δεν τα είναι απόφαση των δικαστηρίων. Ναι, αλλά και εσείς είχατε αποφάσει δικαστηρίων και δεν τα δώσατε. Είναι θέμα το οποίο έχει προκύψει τώρα, οι αποφάσεις τώρα. Ναι, αλλά και τα δικά σας παρανόμως παρακαθιθέντα ήταν. Τώρα βγήκαν. Δεν ξέρατε ότι τα κάνατε παράνομα. Όπου υπήρχαν αποφάσεις των δικαστηρίων, είχαμε συμμορφωθεί. Τώρα, στη ΔΕΗ, για να το καταλάβει ο κόσμος, η ΔΕΗ λόγω της δωρεάν ιδιωτικοποίησης που έχει κάνει, έχει συμφωνήσει να κάνει με την Τρόικα, έχει συμφωνήσει ο κύριος Τσίπρας, κατεβάζοντας το μερίδιο της επιχείρησης από το 90% της αγοράς στο 50% της αγοράς, χωρίς ούτε ένα ευρώ τσακιστό, η ΔΕΗ κινδυνεύει να κλείσει. Το λέει ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης. Έχουν θέματα ρευστότητος. Τους δίνει λοιπόν 300 εκατομμύρια για να μην κλείσουν και να μην μείνουμε χωρίς ρεύμα η χώρα. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Και επομένως, δίνει, και επομένως να τα εξηγήσω, κύριε Κουδεράκη, αμέσως τελειώνω. Δίνει άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ πίσω και ο ίδιος είπε χτες, προσέξτε τώρα για να δούμε και αξιοπιστία. Είπε ότι 3.400.000 Έλληνες ωφελούνται από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Και κάθομαι εγώ και κάνω τη διαίρεση. 3.400.000 Έλληνες θα πάρουν 700 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο βγαίνει στον καθένα? Πόσο? Εάν ισχύουν τα νούμερα του Πρωθυπουργού, που είναι φιλαλήθης, όπως ξέρουμε. Πόσο? Έτσι. Πόσο? Λοιπόν, 200 ευρώ βγαίνει. Ναι, γιατί... Εάν ισχύουν οι λογαριασμοί του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Γιατί είπε και η κυρία Φωτίου. Ότι εγώ λέω τους αριθμούς του κυρίου Τσίπρα. Γιατί μιλάμε για νοικοκυριά, μιλάμε για οικογένειες. Και είπε ωφελούνται. Δεν είπε 3,4 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω τον Πρωθυπουργό. Το ναι, οφείλονται. Κοιτάξτε, Παύλο. Τώρα... Εσείς δικαιούστε να μην τον πιστεύετε τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εγώ τον πιστεύω. Ναι. Λοιπόν, και άκουσα χτες το βράδυ, όχι την κυρία Φωτίου που τον ερμήνευσε τώρα, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε: ωφελούνται 3.400.000. Ωφελούνται, είπε. Δεν είπε θα εισπράξουν. Έτσι είπε. Ωφελούνται. Παίρνουν 700 εκατομμύρια. Κάθομαι εγώ με τα μαθηματικά μου, μπορεί να είναι λάθος. Κάνω τη διαίρεση μου, βγαίνει 200 ευρώ το άτομο. Μα το εξήγησε. Όταν λέει ωφελούνται 3.400.000, εννοεί ότι είναι πατέρας, μάνα και τα δύο παιδιά που θα πάρουν από 200 ευρώ. Για να μην κάνουμε άλλο την ώρα μας, θέλω να σας θυμίσω ότι πέρσι τέτοιο καιρό είχε στηθεί το αντίστοιχο πανηγυράκι. Ναι. Πάλι ο κύριος Τσίπρας έδινε τον μπουναμά στους συνταξιούχους. Εμείς ήμασταν οι ανάλυτες. Πάλι τα ίδια. Εσείς... Προσέξτε. Οι αναλυτές λέγανε τότε. Θα μας ξεφύγει πάλι. Δεν ξεφεύγω. Ο Κωστής οι αναλυτές... και έχει πει δύο πράγματα. Εδώ είμαι, δεν σημαντικά. Έχουμε ώρα. Οι αναλυτές λέγανε τότε ότι ο Τσίπρας πάλι μάγος, αλλάζει την ατζέντα κτλ. Θα γυρίσει τούμπα το παιχνίδι.
Και τελικά η διαφορά παρέμεινε η ίδια αρχικά και μετά διευρύνθηκε. Μιλάω για πέρσι το Δεκέμβρη, ναι. Γενάρη, επειδή, Μάρτη, Φλεβάρη. Τι σημαίνει αυτό, ότι μια του ψεύτη, δύο του ψεύτη, τρεις και η κακή του ώρα. Περί αυτού πρόκειται, ο κόσμος έχει καταλάβει πια το παραμύθι. Επειδή όλοι έχουμε μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, να θυμίσω ότι το ίδιο είχαν πάθει όλες οι κυβερνήσεις. Θυμάμαι το Σιμίτι το 2004, ότι πριν γίνουν εκλογές έδινε και αυτός διάφορες παροχές που πέσαν στο κενό. Το 2014 η κυβέρνηση του κύριου, στην οποία συμμετείχε στην τελευταία φάση ο κύριος Χατζηδάκης, αλλά που ήταν, στήριζε ο κύριος Χατζηδάκης, έδωσε κοινωνικό μέρισμα, θυμάστε τι έγινε λίγες εβδομάδες μετά. Λίγες εβδομάδες μετά, θυμάστε τι έγινε. Υπέστη δρυμία ήττα στις ευρωεκλογές η Νέα Δημοκρατία τώρα, και υπέστη δύο απαλλωτές στις εκλογές. Τώρα, γιατί έχει δύο ερωτήματα ο κύριος Γιώργος και εγώ θα του ρίξω την πηχτή. Το κοινωνικό μέρισμα δεν μετράει. Τώρα έχετε η πηχτή στον κύριο Χατζηδάκη. Έχετε, ορίστε κύριε. Επιτρέψτε μου να πω, επειδή βομβαρδιστήκαμε. Ήρθατε φορτσάτη από την προηγούμενη συζήτηση και το μεταφέρατε. Κύριε Χατζηδάκη, βομβαρδιστήκαμε ειλικρινά και επ' ευκαιρία ζητώ και συγγνώμη και προσωπικά, γιατί ήταν αδύνατο να μεταφέρω όλο τον όγκο των ερωτημάτων. Ο κόσμος έχει την αγωνία του. Θέλω να μείνω καταρχήν στο κομμάτι για το οποίο τοποθετηθήκατε για τη ΔΕΗ. Ναι. Επειδή αφενός υπάρχει ο κίνδυνος για την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως είπατε και εσείς, ο κ. Παναγιωτάκης είπε ότι μπορεί να χρεοκοπήσει, αφετέρου υπήρχε και το αίτημα της ΔΕΗ για αυξήσεις μόνο και 25%. Αυτά τα χρήματα που δίνονται στη ΔΕΗ, πιστεύετε ότι καλώς δίνονται, κακώς γίνονται? Γιατί αν δεν πάρουμε εμείς στο κεφάλι την αύξηση των 25%. Φαντάζομαι ότι όλοι κάπως ωφελημένοι είμαστε. Αφενός. Αφετέρου, η ΔΕΗ δεν θέλει κανένας να καταρρεύσει. Προφανώς δεν θέλουμε να καταρρεύσει η ΔΕΗ, γιατί αν καταρρεύσει η ΔΕΗ θα καταρρεύσει και η χώρα. Έτσι, δεν καταραίουν οι χώρες μόνο από τις χρεοκοπίες των τραπεζών ή του δημοσίου. Έτσι, καταραίουν και από τέτοια πράγματα. Αλλά στη ΔΕΗ η κυβέρνηση εφαρμόζει μια τρελή πολιτική. Δηλαδή, αυτό το βρίσκεται τρελό. Εγώ μπορώ να συμφωνώ μαζί σας. Σας ρωτώ όμως ειλικρινά για το κομμάτι το συγκεκριμένο, τα 360. Καλώς δίνονται ή καλώς ή κακώς δίνονται. Μπορούσαν να μην δοθούν και να δοθούν και αυτά στους πολίτες, εάν δεν είχε συμφωνηθεί αυτό το παλαβό που συμφώνησε η κυβέρνηση με την Τρόικα για τη ΔΕΗ. Δηλαδή, ενώ εμείς είχαμε τη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ, θα φεύγει το 30% της ΔΕΗ, θα ιδιωτικοποιείται και τα λεφτά θα μπαίνανε στη ΔΕΗ και θα τα εισέπρατε από την ιδιωτικοποίηση. Το είχαμε συμφωνήσει με την Τρόικα. Το σταμάτησε ο κύριος Τσίπρας και τι συμφώνησε? Επειδή έπρεπε να προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς, ότι η ΔΕΗ που είχε το 90% της αγοράς και των πελατών θα πάει μέσα σε 4 χρόνια στο 50% χωρίς να πάρει κανένα αντάλλαγμα, με μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα. Η ΔΕΗ λοιπόν έχει ως στόχο τα στελέχη της εκεί που κάθονται και μιλάνε για την εταιρική ανάπτυξη. Ξέρετε τι στόχο έχουν? Να χάσουν πελάτες, να διώξουν πελάτες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση παλαβή. Ασύλληπτη. Λοιπόν, και η ΔΕΗ κατόπιν αυτού είναι μπροστά στο χείλος της χρεοκοπίας και ο κύριος Τσίπρας τέσβηκε και να το διαφημίσει κιόλας. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν υπάρχει όριο. Γελάω γιατί έχω περάσει από το Υπουργείο. Αυτά τα πράγματα, ειδικά με τη ΔΕΗ, διαιρωτώ με αν τα ζώη τα ονειρεύομαι. Αλλά πάλι θα έλεγε κανείς, ρε παιδιά, αφού έχουμε υπερπλεόνασμα, για δεν στηρίζετε λίγο τη ΔΕΗ να μην χρεοκοπήσει, να πάνε τα λεφτά στη ΣΥΚΟ. Τώρα, εγώ έχω αποτέλεσμα τη παλαβομάρα τη κυβέρνηση. Λυπάμαι που χρησιμοποιώ αυτή τη διατύπωση τη Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία λέει θα στηρίξουμε επί τη αρχή την ψηφοθυρική επιλογή του κύριου Τσίπρα, με την οποία επί της αρχής διαφωνούμε. Λέω λοιπόν το εξής, επειδή και αυτό είναι, μιλήσατε για παλαβό πριν, και αυτό είναι σχιζοφρενικό λιγάκι. Όχι, θα σας πω. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Να σας πω αν συνέβαινε το αντίθετο. Λέτε ότι είναι κάτι ψηφοθυρικό, άρα είναι κάτοικο, ψεύτικο. Έχει συγκεκριμένο στόχο να εκμεταλλευτεί συνειδήσεις, να αγοράσει ψήφους κτλ. Και το στηρίζετε. Θα σας αποδείξω. Εάν είναι έτσι, να βγείτε και να πείτε, εγώ εμένω στην περσινή μου θέση και λέω ότι τα λεφτά αυτά βάλτα στον ΕΦΚΑ. Βάλτα στην ανάπτυξη. Βάλτα κάπου. Μην αγοράζεις, μην επιχειρείς να αγοράσεις συνειδήσεις και ψήφους με αυτό το χιδαίο τρόπο. Η έλλειψη συμφωνίας και ό,τι οδήγησε η έλλειψη συμφωνίας με τους ξένους και οι επιπτώσεις που πληρώσαμε στη συνέχεια. Αλλά ας υποθέσουμε, για να σας αποδείξω ότι δεν ισχύει, ότι η Νέα Δημοκρατία φέτος δεν ψήφιζε. Ξέρετε τι θα μας ρωτάγατε κι εσείς και ο κύριος Κουδαλάκης και ο κύριος Λοβέρδος. Μα καλά, έχετε προηγούμενα με τους φτωχούς ανθρώπους. Δίνει ο Τσίπρας έστω
αυτά που δίνει. Και λοιπόν, και εσείς το καταψηφίζετε. Για να μην σας ρωτάει ο Χουδαλάκης ο Λοβέδος, εσείς ψηφίζετε θα κάτι που όχι, δεν λέω λοιπόν, για σας, λέω γιατί, για παράδειγμα, θα υπήρχαν πολλοί άκουσα μια πρόταση, μας. Άκουσα τον Έμφυα, άκουσα τους μακροχρόνια ανέργους, δεν άκουσα για παράδειγμα μια πρόταση να λέει τα 1,4 δις έτσι όπως είναι κύριε Πρωθυπουργέ μου, πάρτα και βάλτα στον ΕΦΚΑ και μείωσε τις εισφορές. Και να πω και κάτι, μακριά από μένα, οι υποδείξεις μακριά από μένα. Και επειδή ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Χατζηδάκη, θέλω να πω ότι αν μη τι άλλο, πάντα σέβομαι την καθαρότητα της ιδεολογικής του προσέγγισης και τον τρόπο με τον οποίο μιλάει. Αλλά για παράδειγμα, αυτού του τύπου, εμείς διαφωνούμε, αλλά για να μην έρθει σε δύσκολη θέση με τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Όχι, δεν είναι ερωτήσεις. Η Νέα Δημοκρατία. Λέω, όταν λέω εσάς, εννοώ τον κόσμο. Να σας πω ένα πολύ απλό. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι η μόνη περίπτωση να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, εμείς τέλος πάντων, είναι να ρωτάμε αυτά που θέλει να ρωτήσει ο κόσμος. Mm-hmm. Όχι τις σοφίες μας, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν είμαστε σε ένα δημοσιογραφικό καφενείο ή ξέρω εγώ σε ένα αμφιθέατρο. Θέλω όμως να σας πω το εξής πολύ απλό. Δεν είδα να υιοθετείτε, για παράδειγμα, ας πούμε. Επειδή μιλήσατε για την. Όπου υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις, εφαρμόσατε. Δεν είναι να υιοθετείτε σήμερα αυτά που λένε οι ένστολοι, για παράδειγμα. Που λένε ότι και εμείς λεφτά περιμένουμε, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είδα να βγείτε μπροστά με μια τέτοιου τύπου απόφαση. Το 2014 ένα μεγάλο κομμάτι του τότε κοινωνικού μερίσματος πήγε στους ενστόλους. Γιατί τότε η κυβέρνηση Σαμαρά είχε αποφασίσει να δώσει προτεραιότητα στους ενστόλους. Εκείνο δεν ήταν ψηφοδελικό. Που είχαν αδικηθεί. Εκείνο δεν ήταν ψηφοδελικό τότε. Εξήγησα τους λόγους. Δεν απέδωσε όμως. Σας απέδειξε ότι δεν απέδωσε. Και στην περίπτωση τη δική μας και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένα υπερπλεώνασμα επειδή οι προβλέψεις. Των εισπράξεων υπερεύησαν, ή το αποτέλεσμα των εισπράξεων υπερεύει τις προβλέψεις και στη συνέχεια έπρεπε να μοιραστεί. Λοιπόν, η κυβέρνηση Σαμαρά το μοίρασε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μπορεί κάποιος να δυσαρέστησε, κάποιος να ευχαρίστησε. Η κυβέρνηση Τσίπρα, χωρίς να συμφωνήσει με την Τρόικα, το μοίρασε με ένα συγκεκριμένο τρόπο πέρσι και μετά είχαμε όλες αυτές τις επιπλοκές που κατέληξαν, κατά την άποψή μου, και στο τέταρτο μνημόνιο. Σήμερα αποφασίζει η κυβέρνηση να το μοιράσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει η αντιπρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς στην ιεράρχησή μας, σωστή ή λάθος, λέμε να επιστραφεί ο Έμφυα επειδή έχουν τσακιστεί οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και από εμάς και από τούτους εδώ οι οποίοι επιμένουν εκεί συνέχεια να τους φορολογούν παρότι θα καταργούσαν τον Έμφυα, υποτίθεται. Έτσι. Μιλάμε και για τους. Και από εμάς και είναι ειλικρινές. Ναι, ναι, την αλήθεια λέμε. Είναι. Μα τώρα δεν λέμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Και από εκεί και πέρα. Λέμε επίσης για τους μακροχρόνια ανέργους, γιατί είναι τα μεγαλύτερα θύματα της κοινωνικής κρίσης. Δεν θα πάρουν. Δεν έχουν πού την κεφαλή κρίνε. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι δεν θα πάρουν. Επιμείναμε πάρα πολύ πριν, και συγγνώμη που την επικαλούμε την προηγούμενη συνέντευξη, δεν είναι το θέμα της ημέρας. Επιμείναμε πάρα πολύ στην κυρία Φωτίου και μας είπε ότι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, αν κάποιος έχει κολλήσει ένσημα πριν από χρόνια. Για ένα μήνα. Έτσι. Για ένα και πριν από χρόνια, δικαιούται να πάρει. Δηλαδή. Δεν ξέρω άρα γιατί. Αυτό αμέσως ακριβώς είναι η διαφωνία. Βάσει τη δική του πρόταση. Μακροχρόνια άνεργος είναι κάποιος ο οποίος κάθεται και δεν έχει δουλέψει για 2, 3, 5, 10 χρόνια. Έστω και πριν από 10, 15 χρόνια να έχει κολλήσει κάποιος για ένα έτσι μήνα. Μας είπε, έτσι μα είπε η κυρία Φωτίου προλίγου. Θα κρυθεί αν, δηλαδή, αν ισχύει αυτό. Για να καταλάβουμε πού είναι η διαφωνία. Θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε και στο Ταμείο. Στη Βουλή. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς έχουμε αυτή την αρχιτεκτονική για να μην υπάρχει στην πρότασή μας, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θα καταθέσουμε πρόταση με άρθρα επιμέρους και διατάξεις επιμέρους. Θα τις υποστηρίξουμε με βάση τη δική μας συλλογιστική. Η κυβέρνηση θα τα απορρίψει και από εκεί και πέρα εμείς λέμε, παρότι η κυβέρνηση απορρίπτει τα πάντα τα δικά μας, για να μην θεωρήσει ο κόσμος ή όποιοι ωφελούμενοι, έστω και λίγο από αυτά τα μέτρα, ότι εμείς έχουμε προηγούμενα και ότι οι άλλοι έχουν το μονοπόλιο της ευαισθησίας και εμείς δεν το έχουμε, θα τοποθετηθούν με αυτόν τον τρόπο. Χατζηδάκη, είναι νομίζω τελείως ξεκάθαρο. Ναι. Δεν σας κρύβω τίποτε. Ναι. Δεν σας κρύβω κύριε τίποτε. Χατζηδάκη, ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν διάφοροι, αν θέλετε, και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που λένε μην συμπράτετε στο παραμικρό με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εξηγώ τους λόγους για τους οποίους προχωρούν προς αυτή αυτό την κατεύθυνση. Το κρατάω να μιλήσει ο Γιάννης και μετά. Εγώ, ναι, γιατί θέλω να πάμε και λίγο καμένο, μετά έχουμε άλλα. Μαρέβα. Δεν θα πω σε αυτό, καταλαβαίνω τις αναγκαιότητες. Τις κομματικές ή ότι θα το ψηφίσετε. Εγώ προσωπικά, σαν πολίτης,
Θεωρώ πως είναι αδικία αυτό που γίνεται με το κοινωνικό μέρισμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Το βασικό, κύριε Ροβέρδο, είναι η κοροϊδία, διότι κάνει μια φιέστα ο κύριος Τσίπρας, η οποία είναι κακόγουστη, γίνεται κατ' επανάληψη και γίνεται γιατί έχει ζοριστεί με τις εξελίξεις. Βλέπει ότι δεν του βγαίνει το παιχνίδι έτσι όπως το είχε σχεδιάσει. Τώρα, με συγχωρείτε, ο Σαμαράς, πώς είχε ανακοινώσει το δικό σας μέρισμα? Νομίζω με πολύ μεγαλύτερη σεμνότητα. Ναι, πώς το είχε ανακοινώσει? Με πολύ μεγαλύτερη όμως σεμνότητα. Πώς, από πού? Εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν από το Μαξίμου, ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο κύριος. Για να μην το θυμάστε, μάλλον δεν το έκανε. Όχι, μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια. Γιατί ούτε και εγώ το θυμάμαι, να σου πω. Αλλά πάντως την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε για τα, πώς τα λένε, τα Paradise Papers με διάγγελμα πάλι. Ναι, γιατί είχε λαγώσει. Αυτή την εβδομάδα βγαίνει με καινούριο διάγγελμα. Ξέρετε τι θυμάμαι. Η γυναίκα, η σύζυγος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξέρετε τι θυμάμαι. Που με καταγγέλνει νυχθημερών, είναι μπλεγμένη στους φορολογικούς παραδείσους. Υπάρχει ένα ποίημα του Καβάφη, το οποίο επιγράφεται «Οι Τρώες». Λοιπόν, και λέει σε κάποιο στίχο, είναι οι προσπάθειές μας, προσπάθειές τους, των συφοριασμένων, είναι οι προσπάθειές μας σαν των τρώων, οι οποίοι οι τρώες ξέρουν ότι στο τέλος θα μπει ο Οδυσσέας στην Τρία, ό,τι προσπάθειες και αν κάνουν. Οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν πάει πια σε ευτελείς μεθόδους, οι οποίες τους υποβαθμίζουν και τους ίδιους, και πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι και ντροπή στο τέλος να χάσεις τις εκλογές. Ντροπή είναι να καταφεύγεις όλα αυτά τα τρίκ και να ταυτίζεσαι με τον κύριο Καμένο και τις πρακτικές του και την ίδια στιγμή να ισχυρίζεσαι ότι εκφράζεις και το νέο. Για όνομα του Θεού, αφού όλα αυτά δεν βγαίνουν. Φυσικά δεν είναι ντροπή να χάνεις. Φυσικά δεν είναι ντροπή να χάνεις εκλογές. Τα κόμματα και οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι υπάρχουν για να υπηρετούμε την πατρίδα και το κοινωνικό σύνολο. Και αν την υπηρετούμε στο δυνατό καλύτερο, ακόμα και αν χάνουμε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Σήμερα βγήκαν τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το πρώτο δεκάμηνο του 2017. Από αυτό προκύπτει, από το στόχο που είχε θέσει η κυβέρνηση με τον προϋπολογισμό του 2017, μια υστέρηση στον στόχο κατά 2,2, αν δεν κάνω λάθος, δισεκατομμύρια ευρώ στις πράξεις από φόρους. Αν υπάρχει αυτή η υστέρηση στις πράξεις από φόρους και ταυτόχρονα παρουσιάζεται με διθυράμβους... Νομίζω ότι αποδίδεται περισσότερο στις επιστροφές η υστέρηση αυτή. Ωραία. Να δούμε έτσι πώς... νομίζω. Ωραία. Δεν είναι όμως, δεν έχει δοθεί. Για κάτσε. Αυτά δεν είναι χρήματα που δόθηκαν. Προφανώς. Άρα δεν υπάρχει στέρηση. Προφανώς. Το βέβαιο υπάρχει στέρηση. Αν αποδίδεται σε κάτι συγκεκριμένο... Πώς επιτυχάνεται το πρωτογενές πλεόνασμα που υπερβαίνει το στόχο και φτάνει στο 2,8% του έργου. Το νομοσχέδιο, κατατέθηκε πριν από λίγο. Λογικά, δεν το έχω δει γιατί θα δω, λογικά συνοδεύεται, έτσι λέει το Σύνταγμα, από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, το οποίο θα εξηγεί πώς φτάσαμε ή θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Την ίδια στιγμή το ελέγχουν οι υπηρεσίες των δανειστών και θα το ελέγξουμε φυσικά και εμείς και θα τοποθετηθούμε στη Βουλή με όλες τις λεπτομέρειες. Δεν προτιθέμε αλλάζω, παρακαλώ. Μου επιτρέπεις λίγο στο πολιτικό να μείνω. Στο πολιτικό. Στο πολιτικό. Στον κύριο Καμένο, να ρωτήσω. Πριν μου πας εκεί, θέλω να ρωτήσω αν αυτή η στάση την οποία τόσο έτσι εύστοχα υπογράμμισε ο Άκης για το οξύμορο της τάσας. Διαφωνούμε και το ψηφίζουμε. Έχει δημιουργήσει ένα κομματικό πρόβλημα. Επικαλούμε το Αντινιούζ, το οποίο σήμερα βγήκε ένα πάρα πολύ καυστικό άρθρο και έλεγε πάλι Γιουσουφάκη του Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δηλαδή δεν ξέρω αν θα το γράφει. Στο Αντινιούζ το διάβασα σήμερα. Ακούστε, το Αντινιούζ δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Συνήθως εκφράζει απόψεις αυτού που λέγαμε σαμαρικής πτέρυγας. Εγώ όμως λέω το εξής. Ναι. Το παίρνω ως αφορμή και το ρωτάω. Μην γίνεται μήλος εκεί μέσα τώρα, να ξέρω. Πάντως δεν είναι αριστερό, λες εσύ. Όχι, ούτε κεντρό. Δεξιό. Είναι δεξιά και το φαΐλο. Και το φαΐλο που λέει ο Γιάννης. Ναι. Στο Αντινιούς έγραφε όταν ήταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Εδώ η Νέα Δημοκρατία, ορθότατα, ψήφισε το τρίτο μνημόνιο, για το οποίο δεν ήμασταν υπεύθυνοι, είναι υπεύθυνος ο κύριος Τσίπρας, το οποίο είχε μέσα πολλά δυσάρεστα μέτρα και το ψηφίσαμε για να μην πέσει ο τόπος στα βράχια, να μην γκρεμιστεί η χώρα. Λοιπόν, ενώ ψηφίσαμε το δυσάρεστο και κανείς δεν το αναγνώρισε και ούτε θέλουμε κανείς να το αναγνωρίσει. Έτσι. Το κάναμε γιατί το επέβαλε η συνείδησή μας. Έστω τώρα λοιπόν που έρχεται έστω αυτό το εν μέρη ευχάριστο, το οποίο προήρθε από την υπερφορολόγηση, από όλα αυτά τα οποία είπαμε ήδη. Εμείς δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε μόνο τα δυσάρεστα? Τι είδους αντίληψη για την πολιτική είναι αυτή? Πείτε μου. Άρα λοιπόν δέχεστε ότι έστω και υπό
θεωρούμε. Έστω και εντό πολλών εισαγωγικών. Είναι κάτι καλό για, τους, για την περίπτωση που προέρχεται από την μάλιστα. υπερφορολόγηση. Μάλιστα. Θεωρούμε ότι προέρχεται από την καθυστέρηση της πληρωμής του ιδιωτικού τομέα. Θεωρούμε ότι ο κύριος Τσίπρας πάει να κάνει ένα πανηγυράκι πάνω σε αυτό. Ναι. Και θεωρούμε ακόμη περισσότερο ναι. ότι αν δεν το ψηφίζαμε θα του δίναμε το δικαίωμα να κάνει ακόμα μεγαλύτερο πανηγυράκι. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή. Η ερώτησή μου ήταν συγκεκριμένη πάντως. Ρώτησα αν δημιουργήσε κομματικό πρόβλημα. Κανένα. Τώρα, κύριε Χατζηδάκη, είδατε ότι τοποθετηθήκαμε κάνει και κάτι άλλο, την ίδια μέρα το πρωί. Πώς τόσο αμέσως... εύκολα οι δανειστές οι οποίοι πέρσι χόρεψαν τον Τζακαλώτο στο ταψί και τον έβαλαν να στέλνει επιστολές για 617 εκατομμύρια δέχονται τόσο άνετα να μοιράσουν 1,4 δις? Γιατί προφανώς φέτος συμφώνησαν. Μίλησαν μεταξύ τους. Δέχτηκαν ότι υπήρχε. Είχαν κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις. Πέρσι ο κύριος Τσίπρας έκανε τον ηρωικό. Είπε ότι θα τους σκίσω, θα τους πατήσω κάτω κτλ. Τελικά τον πάτησαν εκεί. Δεν σας το λάρω. Θέλω να ρωτήσω όμως, μήπως έχει μία βάση αυτό που ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσακαλώτος, ότι βρισκόμαστε σε μία τροχιά για όποιους λόγους. Είτε γιατί οι δανειστές θέλουν να ξεφορτωθούν το βραχνά στο μυαλό τους που λέγεται Ελλάδα. Γιατί έχουν άλλα ζητήματα. Είτε γιατί ο κύριος Μπουκλάκιας, ο κύριος Ντάιζενμπλουμ θα έρθει να εγκατασταθεί εδώ πέρα να επιτηρεί τις μεταρρυθμίσεις. Για όποιους λόγους, έτσι. Δεν προσχωρώ στο επιχείρημα της κυβέρνησης. Μήπως όμως όντως βρίσκεστε σε άλλη φάση, σε άλλο μήκος κύματος από την πραγματικότητα, την οικονομική. Μήπως κάτι έχει αλλάξει σε επίπεδο κλίματος τουλάχιστον. Να σας πω τι συμβαίνει. Σε σχέση με και την Ελλάδα. Και να σας το πω όπως το σκέφτομαι. Παρακαλώ. Και όπως θα το έλεγα στους πιο στενούς. Γιατί αυτό αφορά και εσάς, αν αναλάβετε την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι. Από τότε που τελείωσε το θέμα με τον Brexit και αποφασίστηκε να στηριχτεί η Ελλάδα και να μείνει στην Ευρωζώνη και ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε να περνάει τα μέτρα και το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι δανειστές έξω που λένε περνάει τα μέτρα. Κουτσά στραβά, έστω βάζει φόρους εκεί για να φτάσει τα πλεονάσματα, παριστάνει ότι περνάει κάποιες μεταρρυθμίσεις, άστο εκεί να πάει όσο πάει, η Ελλάδα σε ένα θάλαμο υγειονομικής απομόνωσης, να δούμε και αυτός μέχρι πού θα προχωρήσει και μέχρι να κάνει εκλογές. Αυτό είναι βέβαιο. Δεν το αρνούμε καθόλου εγώ ότι συμβαίνει. Mm. Και το έχουμε και αποδηλώσει στις Βρυξέλλες, δεν αποκαλύπτω και κανένα μυστικό. Εξίσου βέβαιο είναι όμως ότι την ίδια στιγμή με αυτήν εδώ την κυβέρνηση, τώρα που ανακάμπτει η Ευρωζώνη, η Ελλάδα μετά από τόσα χρόνια ύφεσης δεν μπορεί να πάρει τα πάνω της. Και έχουμε τώρα, μετά από, ξαναλέω, 7-8 χρόνια ύφεσης με εξαίρεση το 2014, το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση αυτή εδώ δεν περνάει τα τεστ, τις εξετάσεις των επενδυτών. Αυτό είναι το θέμα. Διότι βλέπουν την ίδια στιγμή που στους φόρους έχουμε αυτό το οποίο γίνεται, το οποίο τους επενδυτές και τις αγορές τους τρομάζει και τους λέει έχουμε μια κυβέρνηση που στηρίζεται μόνο στους φόρους, την ίδια στιγμή βλέπουν το χάλι με το ελληνικό, το χάλι με τις κουριές, το χάλι με την BlackRock και την επένδυση που θέλει να κάνει εδώ πέρα, την καθυστέρηση με όλες τις επενδύσεις. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να πάει και η Ελλάδα πουθενά με αυτούς. Δηλαδή λέτε, κύριε Χατζηδάκη, ναι. ότι μπορεί να τα έχει βρει ο κύριος Τσίπρας μέχρι ενός σημείου με τους δανειστές και να ολοκληρώνει τη διαδικασία με τους δανειστές, αλλά τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι αν θα τα βρει με τους επενδυτές που δεν είναι κρατικές οντότητες, αλλά είναι ιδιώτες ή θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι βρίσκονται εκτός Ελλάδος αυτή τη στιγμή και δεν θέλουν να μπουν στην Ελλάδα. Αποκλείεται να τα βρει, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του. Έχει κάνει κάποιες προσπάθειες, το αναγνωρίζω, να μην είναι αυτός που ήταν το 2015 με τον κύριο Βαρουφάκη που τότε τον θεωρούσε asset. Αλλά από εκεί και πέρα οι άνθρωποι ξεκινούν από πολύ μακριά. Δεν μπορεί να γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Αυτό το βλέπουν οι επενδυτές που υπό διαφορετικές συνθήκες θα άνοιγαν δουλειά στην Ελλάδα. Ναι. Και ένα είναι αυτό. Και δεύτερον είναι ότι και ο κόσμος. Ο κόσμος πια μπορεί και κάνει τις συγκρίσεις και βλέπει όχι μόνο την κοροϊδία, βλέπει ότι μια κυβέρνηση που ήρθε να βοηθήσει τους φτωχούς, τους κάνει φτωχότερους κάθε μέρα. Πλησιάζουν οι εκλογές και με το κοινωνικό μέρισμα. Νομίζω, και ναι. με το... Δεν μπορώ να σας πω τώρα αν θα γίνουν την άνοιξη ή θα γίνουν το φθινόπωρο. Ναι. Η δική μου εκτίμηση, μια και τα λέμε έτσι όπως τα λέμε απόψε, είναι ότι μάλλον το πάει ο ίδιος, αν και
αλλάζει τους σχεδιασμούς, τους σχεδιασμούς του κάθε μέρα, να τις κάνει αμέσως μετά τον Αύγουστο του 2018, λέγοντας ότι ζει το μπράβο, σας απελευθέρωσα από το μνημόνιο κτλ. Μήπως τον πιστέψει κανένας και περιορίσει την έκταση της ήττας. Αυτό σας φοβίζει, σαν Νέα Δημοκρατία, με το ενδεχόμενο να πει ότι εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια και πάμε κατευθείαν σε εκλογές, θα κερδίσει ψήφους με αυτό το επαφήμα. Είναι να κάνουμε μια ανανέωση με ποιότητα στη Νέα Δημοκρατία, να είμαστε σοβαροί, υπεύθυνοι, να γίνουμε μια κυβέρνηση σαν την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου. Αυτό μας απασχολεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αποδρομή. Και όσο κάνει αυτές τις κινήσεις, τόσο κάνουν χειρότερα τα πράγματα για αυτούς. Γιατί πια το πολιτικό θέατρο έχει και κάποια όρια. Εγώ βλέπω από την άλλη πλευρά να φορτσάρεται, να το πω έτσι, σε θέματα που είναι έξω από το πεδίο της οικονομίας. Καμένος. τον πυροβολείτε ανηλαιώς. Και ακούω διάφορες εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι έχετε λαβράκι. Ότι ετοιμάζεστε να κάνετε μεγάλη επιτυχία με αποκαλύψεις. Η άλλη εκδοχή είναι ότι βαράτε τον καμένο για να καλύψετε την ιστορία του κυρίου Αβγουλάκη. Με ερωτήσεις μέχρι στιγμής. Ναι, με ερωτήσεις, χωρίς καταγγελίες. Με ερωτήσεις, δηλαδή. Και κανένα δύο χαρτιά τα οποία. Να το πω έτσι. Ο καμένος υπάρχοντος λέει. Δημοσιογραφικά τον κεντάμε τον καμένο. Ναι. Και η δεύτερη εκδοχή είναι ότι βαράτε τον καμένο για να καλύψετε κάτω από τον καμένο και την ιστορία της κυρίας Μαρέβας και τις καταγγελίες της κυβέρνησης, εννοώ, για τα Paradise Papers και την ιστορία του κύριου Αβγενάκη μαζί με τα δημοσιεύματα κτλ. Θα σας πω για όλα αυτά. Παρακαλώ. Να σας πω καταρχήν τι συμβαίνει με τον κύριο Καμένο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Επειδή είναι μια ενδεχομένως μπερδεμένη ιστορία. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη να μιλάει για ειδικό δικαστήριο. Θα σας πω και εγώ πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Αλλά πριν σας πω, θέλω να θυμίσω ότι κάποια στιγμή τον Ιούνιο ο νούμερο 2 της πρεσβείας μας στο Ριάτ, στη Σαουδική Αραβία, ναι, ο πρόξενος, ναι, έστειλε ένα γράμμα και λέει: «Παιδιά, εδώ υπάρχει ένας Παπαδόπουλος, τον οποίο οι Σαουδάραβες δεν τον ξέρουν. Ναι. Δεν είναι μεσάζων της Σαουδικής Αραβίας και παρά τα αυτά θέλει να υπογράψει συμφωνίες». Στη συνέχεια εμφανίζεται, ναι, ένας ταξίαρχος στο Πεντάγωνο, αρμόδιος για αυτή τη συμφωνία και για αυτά τα θέματα, ναι, ο οποίος λέει τα ίδια, φαίνεται ο άνθρωπος, και ο οποίος σχεδόν προπυλακίζεται ή ακριβώς προπυλακίζεται από τον κύριο Καμένο. Ποιος το λέει αυτό? Έχει γραφτεί, δεν έχει διαψευστεί. Εκτός από δημοσίευμα, ούτε ο κύριος, ούτε ο κύριος Καμένος δεν το έχει διαψεύσει. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Ο κύριος Καμένος βγαίνει στη συνέχεια και λέει για το νούμερο 2. Τον αναζητήσατε το νούμερο 2, το νούμερο 2 της πρεσβείας. Ναι. Το νούμερο 2 της πρεσβείας. Και λέει: «Μην του δίνετε σημασία. Δεν έχει σημασία τι λέει αυτό, ναι, αυτός. Να ακούσουμε τον υφιστάμενό του τι λέει. Τον υφιστάμενό του. Τον στρατιωτικό ακόλουθο. Ναι. Να μην ακούσουμε τον αναπληρωτή του πρέσβη, ναι, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή που λέει αυτό, εμφανίζεται σε τηλεοπτικό κανάλι και δείχνει ένα χαρτί και λέει: ναι, ορίστε. Είναι αυτό ο χαρτί που είχε δείξει ο κύριος Κατσίκης την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος που, ναι, είναι εκπρόσωπος της Σαουδικής, ναι, Αραβίας. Κοιτάμε εμείς το χαρτί. Αυτό, ναι, το βρίσκεται για άλλο. Είναι πλαστό το. Βεβαίως. Δεν είναι χαρτί το οποίο αποδεικνύει αυτό το οποίο λέει ο κύριος Καμένος. Ήταν ψεύτικο χαρτί. Ναι. Αφορούσε άλλη υπόθεση. Ναι. Λοιπόν, και λέω εγώ, υπουργός Αμήνης, σε μια καρέκλα που κάθισε ο Ευάγγελος Αβέροφ κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, μην τα ξεχνάμε, μπορεί να κοροϊδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα μούτρα τους και να μην αντιδρά κανείς? Και την ίδια στιγμή όλο αυτό για να καλυφθεί ο κύριος Παπαδόπουλος, ο μεσάζων, ναι, οδηγεί στο να μην έχει εισπράξει η Ελλάδα τα 66 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα εισέπρακτε σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Καμένος μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ναι. Λοιπόν, Χατζηδά, δεν είμαστε απαθείς. Και προσέξτε, ναι, δεν θα μείνουμε μόνο στο επίπεδο των κοινωνιολογικών ερωτήσεων. Αλλά κατά τη δική μου άποψη. Είναι αδικαιολόγητη η αδράνεια της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία ευαισθητοποιήθηκε στο θέμα, ας πούμε, του κυρίου Αβγενάκη. Ναι. Παρακολουθεί αδιάφοροι, παρότι έχουμε μιλήσει για το θέμα του κυρίου Καμένου. Κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά εμείς πια. Τα περιειδικότητα συμμορφής που είπε ο κύριος σας είπα αυτό που σας είπα. Ο υπενδυσμός ποιος είναι, εκείνο το οποίο πρέπει να, εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρετε και πρέπει να το ξέρει. Έβαλε τον Παπαδόπουλο από το παράθυρο, δεν αρκεί. Εκείνο το οποίο πρέπει να... Ο υπενδυσμός ποιος είναι, ότι πήγε να παιχτεί υπόθεση μίζας εκεί. Εκείνο ο υπενδυγμός ποιος πρέπει είναι, να διερευνηθεί είναι. Γιατί ο κύριος Καμένος
συγκαλύπτει αυτόν τον μεσάζοντα, ναι. ο οποίος εμφανίζεται μάλιστα να είναι μεσάζον και της Ιορδανίας, άρα αντιστρατεύεται ο ένας ρόλος τον δεύτερο ρόλο, δεν ναι. μπορεί για την ίδια υπόθεση να δουλεύει σε δύο κυρίους δηλαδή, πώς ναι. να το πούμε, ναι. έτσι. Ναι. Υπάρχει μια υπόθεση που όζει, ναι. και πρέπει να διερευνηθεί. Ναι. Να ξεκινήσει μια έρευνα. Ναι. Μπορεί να υπάρχει ενδεχόμενο μυζών κατά τη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναλέω, είναι μια υπόθεση η οποία έχει μια οσμή. Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μιλάει για ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Γεωργιάδης το συνδέει, ναι. με το ότι λόγω παραλήψεων του Υπουργού η Ελλάδα δεν έχει εισπράξει 66 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Να σας πω κάτι. Να το ρωτήσω αλλιώς. Εδώ πήγε η μίζα σύνδεφο τα προηγούμενα χρόνια. Σας είπα κάτι, αλλά δεν το έχετε ίσως. Παρακαλώ. Ναι. Σας είπα ότι νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθεί το θέμα, ότι η Νέα Δημοκρατία κατά τη δική μου άποψη πρέπει να καταθέσει η ίδια μηνυτήρια αναφορά. Μάλιστα. Δεν πρόκειται το θέμα αυτό να αφήσουμε να πέσει κάτω. Ναι. Είναι θέμα ηθικής τάξεως, ναι. είναι θέμα δημοσίου ήθους, ναι. μιας κυβέρνησης η οποία λέει ότι εκπροσωπεί το νέο στην πολιτική ζωή και υπερασπίζεται τη διαφάνεια. Ναι. Εδώ πρέπει να καταλάβει ο κύριος Τσίπρας ότι η Νέα Δημοκρατία κανένα συμβιβασμό δεν πρόκειται να κάνει. Ο κύριος Αβγενάκης έκανε μηνύσεις. Ο κύριος Αβγενάκης έχει στείλει εξώδικο. Στη δικαιοσύνη. Αφήστε το εξώδικο. Βεβαίως. Αν έκανε μηνύσεις. Και αν έκανε και μηνύσεις εναντίον όσων πολιτικών υιοθέτησαν τα ψευδή κατά πώς λέει. Θα το χειριστεί μέχρι τέλους με τον τρόπο τον οποίο ο ίδιος ακρίνει. Ναι. Έτσι κι αλλιώς όμως στο θέμα Αβγενάκη, ναι. η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ναι. έχει ευαισθητοποιηθεί. Ναι. Προφανώς διότι ο κύριος Αβγενάκης κρίνεται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά από ό,τι κρίνει το κύριος Καμένος. Μάλιστα. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Δηλαδή, λέτε ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μπορεί να παίρνει γραμμή από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Δεν είμαι στα τηλέφωνα για να ξέρω ποιος δίνει γραμμές, κύριε Λοβέρδο. Ξέρω εκ του αποτελέσματος πάντως ότι υπάρχει μια παράξενη συμπεριφορά. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Ναι, εγώ θέλω να καταλάβω τι ακριβώς σε σχέση με αυτή την. Και η Νέα Δημοκρατία θεατής σε όλες αυτές τις εξελίξεις δεν πρόκειται να είναι. Ακραίοι δεν θα υπάρξουμε, αλλά δεν θα υπάρξουμε και κατώτεροι των περιστάσεων. Κύριε Χατζηδάκη, επειδή παρακολουθώ όσο μπορώ και εγώ από στενά την εξέλιξη τη δημοσιογραφική αυτής της ιστορίας με την πόλη των βλημάτων, θέλω να καταλάβω, η Νέα Δημοκρατία έχει καταλήξει, έχει κατασταλάξει σε κάποιο συμπέρασμα σε σχέση με αυτή την ιστορία? Ο Άκης σας ρώταγε πριν για μίζες. Εγώ θέλω να καταλάβω πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και ποιος είναι ο πολιτικός υπενιγμός. Υπάρχει αυτή την ώρα ένας τηλεθεατής. Εσείς δεν είστε ένας βουλευτής. Είστε αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε έχει ειδικό βάρος. Υπάρχει ένας τηλεθεατής που να ακούει ταυτοχρόνως και δεν διαψεύδονται όλα αυτά. Ότι υπάρχει γράμμα του προξένου. Ναι. Ότι υπάρχει αντίδραση του ταξιάρχου. Ναι. Ότι ο υπουργός παρουσιάζει ψεύτικο έγγραφο. Ναι. Ότι ο μεσάζων αυτός είναι μεσάζων στην ίδια περίπτωση δύο διαφορετικών κρατών. Ναι. Ότι η Σαουδική Αραβία κατόπιν αυτού δεν έχει ολοκληρώσει συμφωνία και ότι η Ελλάδα έχει χάσει 66 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Και να υπάρχει κατόπιν όλων αυτών ένας τηλεθεατής που να πιστεύει ότι όλα έγιναν καλά. Μα εγώ άκουσα. Μα δεν είναι και ακόμα και το Δημήτρη Καμένο, βουλευτή του κυρίου Καμένου, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Έτσι. Ο οποίος βγήκε χτες και είπε ότι το θέμα είναι ενοχλητικό πολιτικά και μπορεί και διπλωματικά να μας δημιουργήσει θέματα. Λοιπόν, τα λένε μόνοι τους. Και η Νέα Δημοκρατία κατόπιν αυτού είναι υπερβολική. Τι λέμε τώρα? Εγώ δεν σας είπα πάντως τίποτα περί υπερβολής. Σας το λέω γιατί όντως, και άκουγα χτες τον Παναγιώτη τον Τζένο, μιλάει ο Δημήτρης ο Καμένος, με μεγάλη προσοχή αυτά που είπε. Μου έκαναν και εμένα εντύπωση. Αλλά νομίζω ότι εσείς ως κόμμα. Μην μου επικαλείστε τους τηλεθεατές και εμάς να επικαλεστείτε. Αν όλα πάνε καλά, έτσι, Γιώργη, αν μου λέγατε, θα σας πω έτσι, κάτι δεν μ' αρέσει. Έτσι, να τα λέμε όπως είναι. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω αν εσείς έχετε καταλήξει σε κάτι σε σχέση με αυτό που πήγε στραβά. Αν αυτό που πήγε στραβά είναι ότι δεν ολοκληρώθηκε η πώληση, οκ, okay, κρατάμε αυτό. Ήταν να πάρουμε 66 εκατομμύρια, δεν τα πήραμε, τα έκανε κατά συγγνώμη. Αν όμως κοντά σε αυτό υπάρχει αυτό που υπενήσεστε. Όχι μόνο εσείς, Νέα Δημοκρατία εννοώ. Ότι εδώ κάτι βρώμικο στηθεί ή πήγε να στηθεί. Δεν είναι μόνο τα 66 εκατομμύρια. Αναβαθμίζεται πολλαπλώς. Δεν είναι μόνο τα 66 εκατομμύρια που έχουν χαθεί. Είναι ο περίεργος μεσάζων και η εξίσου περίεργη συμπεριφορά του κ. Καμένου. Πού να το πω.
Το έχω πει με διαφορετικούς τρόπους. Νομίζω ότι έχει γίνει απολύτως σαφές. Ναι. Την ίδια ώρα πάντως εγώ ακούω τον κύριο Τσίπρα και απόψε τον άκουσα από τη Θράκη να μιλάει για τους φορολογικούς παραδείσους, για τα Panama, για τα Paradise Papers, για την νοοτροπία που ξεπλένει το ανήθικο του πράγματος, κοιτώντας προς την πλευρά σας. Και εδώ αυτή την ιστορία την κάνατε, πώς λένε στο χωριό μου, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όχι, δεν ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, αλλά... διότι η κυρία Γκραμπόφσκι είχε βάλει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο βιογραφικό της, στο αναρτημένο στο διαδίκτυο βιογραφικό της, έλεγε ότι έχει αυτή τη δραστηριότητα. Όχι στο Paradise Papers. Ναι, όχι στο λέω στο βιογραφικό της. Τα Paradise Papers ήρθαν στη συνέχεια και αναφέρθηκαν σε κάτι το οποίο ήταν γνωστό στους Έλληνες. Άλλωστε έσπευσε και σύμμαχος της κυβέρνησης. Δεν το απενοχοποιεί. Σε επίπεδο ηθικής ή έτσι είναι. Είναι μια δραστηριότητα διότι, η οποία εδώ, αποτελεί κάτι. Τι πράγμα, δηλαδή. Να το κάνω κι εγώ. Θα σας πω. Άμα είναι καλό, ρε παιδιά, να το κάνω κι εγώ, το κάνετε κι εσείς. Είναι μια δραστηριότητα. Αφορούσε μια δραστηριότητα στην Αλλοδαπή με χρήματα αλλοδαπών και διαχείριση ενός αλλοδαπού φαντ. Δεν είχε να κάνει ούτε με χρήματα που προέρχονταν από την Ελλάδα, ούτε με χρήματα που έφυγαν στο εξωτερικό. Η κυρία σύζυγος του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Τότε δεν ήταν. Τότε ήταν σε διάσταση. Καταρχήν. Αλλά το θέμα αποκτά πολιτικές προεκτάσεις. Όταν τώρα πια είναι σύζυγος. Και ρωτάω. Για να καταλάβετε. Κέρδισε λεφτά από αυτή την ιστορία. Γλίτωσε φόρους. Όχι στην Ελλάδα πάλι. Δεν έχει να κάνει το θέμα με την Ελλάδα. Αυτό σας εξηγώ. Ότι ήταν χρήματα αλλοδαπών, ήταν αλλοδαπό το φαντ. Δεν έχει να κάνει καθιοδήποτε τρόπο σχέση με τους Έλληνες φορολογουμένους ή με την εφορία στην Ελλάδα. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει τίποτα με παρέμβαση δεν έχει γίνει του κατανοητό. Ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη υπέρ της συζήτησης. Πολιτικά δηλαδή. Από εκεί και πέρα, θέλω να πω το εξής. Αν το παρουσιάζουμε όμως ως κανονικό ή ως περίπου κανονικό, τότε να πάμε κι εμείς όπως είμαστε αύριο το πρωί, να ανοίξουμε μια ρημάδα offshore. Μακάρι να μπορούσαμε. Το θέμα της φορολόγησης σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένα θέμα που κανείς πρέπει να το δει και συζητείται σε επίπεδο σε επίπεδο G8, G20 κτλ. Και συζητείτε πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα του φορολογικού ανταγωνισμού. Άλλωστε τον βιώνουμε και στην Ελλάδα, που λόγω της υπερφορολόγησης φεύγουν επιχειρηματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και μικροί επιχειρηματίες και ανοίγουν έδρα στη Σόφια, στην Λευκοσία, σε γειτονικές χώρες της Ελλάδας. Το βιώνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Για την πληρότητα της συζήτησής μας. Παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας που είναι τόσο ευαίσθητος για τα θέματα των offshore, γιατί δεν έριξε μια ματιά στη γειτονιά του, εκεί, κοντά στα γραφεία του, στην Αυγή, η οποία στη μετοχική της σύνθεση έχει offshore. Αυτό είναι άλλης κατηγορίας offshore. Γιατί δεν κοίταξε τον πρώην διευθυντή του γραφείου του, τον κύριο Παπά, ο οποίος ταξίδεψε και δεν το διέψευσε στην Βενεζουέλα με τον κύριο Αρτεμίου, ο οποίος. Η δουλειά του σχεδόν είναι να είναι δικηγόρος offshore. Ναι, αλλά λοιπόν, έβαλε χρήματα ή έβγαλε χρήματα ή διαχειρίστηκε χρήματα ο κύριος Παπάς μέσω της offshore δεν μπορώ να παρακολουθώ, που διαχειρίζεται ή ελέγχει ο κύριος Αρτεμίου. Δεν μπορώ να παρακολουθώ τις επαγγελματικές όλες τις εννοώ ακριβώς τις δραστηριότητες του κύριου Αρτεμίου. Ξέρω όμως, δεν έχει διαψευστεί ότι είναι δικηγόρος offshore και ξέρω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν τη διαφάνεια και ξυφουλκούν εναντίον των offshore με πολύ μεγάλη ευκολία. Ταξίδεψαν με δικηγόρο τον offshore και λέω εγώ ρε παιδάκι μου, αν είχα βγει και είχα κάνει αυτές τις δηλώσεις, θα είχα το δικαίωμα, το ηθικό δικαίωμα να βγω να ταξιδεύω. Κύριε Χατζηδάκη, οι μισοί διακεκριμένοι ποινικολόγοι υπερασπίζονται ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Μα όχι. Εγώ δεν μιλάω τώρα για τους ποινικολόγους. Εγώ μιλάω για τον Πρωθυπουργό και έναν υπουργό του που βγαίνουν κάθε μέρα και μας λένε ότι δεν έχουν σχέση με τους offshore, με τις offshore, φέρνουν το καινούριο στον τόπο, την απόλυτη διαφάνεια κτλ. Και
έχουν την εφημερίδα τους που έχει στη μετοχική της σύνθεση offshore και ταξιδεύουν με τους δικηγόρους των offshore. Λοιπόν, να πω κάτι. Λέω κάτι υπερβολικό. Όχι. Λέτε κάτι που κατά τη γνώμη μου αγγίζει τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των τηλεθεατών ανάμεσά τους και εμένα. Λέτε εσείς, επί αρχών παιδιά να κρίνουμε. Μπορεί να είναι 50 χιλιάρικα η offshore της Αυγής, αλλά είναι offshore. Εγώ μαζί σας λοιπόν. Και σας ρωτώ ειλικρινά, μη μας περιγράψετε το θέμα των διαδρομών όπου ξεφεύγουν τα δισεκατομμύρια των πλουσίων και πάνε και αλλάζουν στην ίσο Τζέρσεϊ, ας πούμε. Δεν με νοιάζει. Εγώ ήξερα ότι είναι ύφασμα το Τζέρσεϊ μέχρι που το άκουσα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Αυτό που θέλουμε να ακούσουμε είναι όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, και δεν μιλάω για τους Έλληνες, για μας το θέμα είναι εισαγόμενο. Οι μεγαλύτερες εφημερίδες τουλάχιστον της Ευρώπης συνεργάστηκαν για να βρουν αυτές τις διαδρομές. Όλοι αυτοί λοιπόν που λένε ρε παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Ο υπερπλούτος που παράγεται, που πηγαίνει στο 0,01%, γλιστράει αριστερά-δεξιά σε κάτι άγνωστα μέρια μας. Αυτό είναι το θέμα. Και σε αυτό το θέμα, με το δάχτυλο, δείχνει δημοσιογραφική έρευνα. Τη Βασίλισσα της Αγγλίας, το Στρέντερ, από εδώ από εκεί. Είναι ηθικό το θέμα. Τον Ερντογάν και όλη του την οικογένεια. Βεβαίως, έχει δίκιο ο και όλη του την οικογένεια με τεράστια. Υπουργού Αμήνης του Τραμπ. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο. Συγγνώμη, εμπορίου του Τραμπ. Όλο αυτό το πακέτο δεν το δείχνουμε οι δημοσιογράφοι και εν προκειμένου οι ερευνητές, οι ξένοι κατά βάση που συμμετέχουν. Ως παράνομο. Μα κύριε Χουδελάκη, το Tiger Spiegel έγραψε ένα απολύτως νόμιμο σκάνδαλο. Η συζήτηση. Είναι πολιτικό το θέμα. Πώς τοποθετείσαι πολιτικά. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Το απαξιώνουμε ηθικά. Είναι θέμα για το οποίο υπάρχει διάλογο σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν γίνει βήματα. Παραδείγματος χάρη, σε επίπεδο ΟΣΑ έχει συμφωνηθεί τα χρήματα τα οποία έχει κάθε οδήποτε τρόπο κάποιος σε χώρες μέλη του ΟΣΑ να δηλώνονται κτλ. Εδώ όμως πρόκειται για άλλη τάξη ο ζήτημα, μια και μιλάτε για το θέμα της κυρίας Γκαρμπόφσκη, δεν μιλάτε για χρήματα τα οποία, δεν μιλάμε για χρήματα τα οποία ήταν Ελλήνων φορολογουμένων, δεν δηλώθηκαν στην ελληνική εφορία κτλ. Μιλάμε για αλλοδαπό φαν με χρήματα ξένων, Εγγλέζων, Αμερικάνων, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ήταν. Έτσι. Και μάλιστα ως τραστής στην όλη ιστορία ήταν μεγάλες διεθνείς τράπεζες όπως η Morgan Stanley, η οποία συνομιλεί με την κυβέρνηση πάλι του κυρίου Τσίπρα για το δάνειο για τα ομόλογα που βγαίνουν. Εγώ δεν μένω στο θέμα της Μαρέβας, πάντως ειλικρινά το λέω. Για μένα το θέμα έχει ανοίξει πολιτικά. Εγώ κρατώ. Κανείς δεν αρνείται ότι είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Κανείς δεν αρνείται. Και νομίζω ότι θα συζητηθούν εκτενώς και αύριο, θα δώσουν τροφή στην πολιτική αντιπαράθεση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή νύχτα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.